Λοιπόν, θα κινηθεί σήμερα η εκπομπή με όλη φυσικά και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Χθες βράδυ είχαμε θρίλερ σε πάρα πολλούς δήμους, είχαμε ανατροπές, είχαμε εκπλήξεις και σήμερα βεβαίως έχουμε τους νέους δημάρχους και κοινοτάρχες σε όλη την Κύπρο. Θα δούμε τα αποτελέσματα, θα τα σχολιάσουμε εδώ και με πολιτικά κόμματα και με τους συναδέλφους. Στην Πάφο να πούμε ότι θα έχουμε επανάληψη των εκλογών σε δύο κοινότητες λόγω ισοψηφίας, ενώ 23χρονος φοιτητής είναι ο νέος κοινοτάρχης Λόφου στην Λεμεσό. Θα το δούμε και αυτό. Τώρα, όσον αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, είχαμε αναγκαστική προσγείωση στην Τουρκία αεροσκάφους της EasyJet, η οποία αναχώρησε από Πάφο με προορισμό το Μάντσεστερ. Θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Τυχερός στην Κύπρο, κέρδισε στο Τζόκερ πάνω από 2 εκατομμύρια. Κύπρος λοιπόν, ο υπερτυχερός της χρυσής κλήρωσης του Τζόκερ. Θα το δούμε και αυτό, ενώ θα δούμε τι γίνεται αυτή τη βδομάδα και με το καιρικό. Από ό,τι φαίνεται οι προβλέψεις, αν και διστακτικοί οι μετεωρολόγοι μας, θα μας τα πούνε και σε πάρα πολύ λίγο. Υπάρχουν προβλέψεις για λευκά Χριστούγεννα στην Κύπρο και νομίζω ότι ήδη νιώθουμε από σήμερα τις θερμοκρασίες, είναι πάρα πολύ χαμηλές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε όμως από την Συρία, όπου εκεί πραγματικά είναι απίστευτες οι εικόνες που βλέπουμε καθημερινά, με την διεθνή κοινότητα να σφυρίζει αδιάφορα. Άρχισε λοιπόν ξανά η εκένωση της περιοχής μετά τα παρατράγουδα των τελευταίων ημερών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ο Συριακός στρατός επέτρεψε σε πομπή 5 λεωφορείων και 2 ασθενοφόρων με επιβάτες από το ανατολικό Χαλέπι να φτάσουν στην Άλερα Σιντίν έξω από την πόλη. Η συγκεκριμένη περιοχή ακόμα ελέγχεται από τους αντάρτες. Αξιωματούχος του ΟΗΕ στη Συρία επιβεβαίωσε ότι μετά από 3 ημέρες καθυστέρησης η επιχείρηση εκένωσης στο ανατολικό Χαλέπι άρχισε ξανά. Το αρχικό σχέδιο για την εκένωση κατέρευσε την Παρασκευή, με συνέπεια χιλιάδες άνθρωποι να μείνουν αβοήθητοι. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα ψηφίσει τη Δευτέρα επί αποφάσεως που προβλέπει την ανάπτυξη παρατηρητών στο Χαλέπι για την επόπτευση της επιχείρησης, απομάκρυνσης αμάχων και ανταρτών και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Μάλιστα, πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις από το TV One News. Φυσικά, πρωταγωνιστούν οι χθεσινές εκλογές, τις κύριες ειδήσεις. Υπάρχουν αναλυτικά ρεπορτάζ, οι νικητές και οι χαμένοι των δημοτικών εκλογών. Όπως είπαμε, μια άλλη είδηση εδώ, είχαμε πτώση ρωσικού αεροσκάφους με 39 επιβαίνοντες. Φαίνεται να έχουν επιζήσει όλοι. Υπάρχουν βέβαια τραυματίες, θα δούμε το ρεπορτάζ σε πάρα πολύ λίγο. Στην Λάρνακα, επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη ζευγαριού για ναρκωτικά και φυσικά η κλήρωση του κυπέλου από την αθλητική μας επικαιρότητα. Μόλις έχουμε νεότερα θα ενημερωθούμε και γι' αυτό. Να δούμε τι άλλο έχουμε από τα τελευταία νέα. Ο 23χρονος φοιτητής φυσικά που εξελέγει κοινοτάρχης. Να δούμε τι άλλο. Λοιπόν, παιδί από τον τομέα της υγείας, παιδί στη θέση του συνοδηγού, ο θανάσιμος κίνδυνος για όσα είναι μέχρι 13 ετών. Είναι πολύ γνωστή η κίνδυνη και τα παιδιά μέχρι λοιπόν την ηλικία των 13 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται στη θέση του συνοδηγού. Να δούμε τι άλλο. Φυσικά αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Θα ενημερωθούμε σε πάρα πολύ λίγο από τον κύριο Μούσκο. Στο ψυγείο συνεχίζει να βρίσκεται η Κύπρος. Έχουμε χιόνια και βροχές. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τι να αναμένουμε και αν τελικά θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για λευκά Χριστούγεννα στην Κύπρο. Εδώ βλέπουμε και το θρίλερ της αμοχώς του. Με 23 ψήφοι έκριναν το αποτέλεσμα. Με μικρή διαφορά διατηρεί τη δημαρχία αμοχώς του Αλέξης Γαλανός. Νομίζω το μεγαλύτερο θρίλερ ήταν στην Λεμεσό, όπου η διαφορά ήταν μόλις 10 ψήφοι και έγινε στο παραένα η ανατροπή. Φυσικά πρέπει να προσέχουμε στους δρόμους λόγω των καιρικών συνθήκων. Αρκετοί δρόμοι προς το Τρόδος
είναι κλειστή. Και αφού βλέπουμε και τις ειδήσεις με το θέμα του καιρού, πάμε και στον κύριο Μούσκο, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Κύριε Μούσκο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα επίσης. Επίσης. Λοιπόν, τι έχουμε αρχή της εβδομάδας, έτσι λίγο να δούμε, είναι εορταστική αυτή η περίοδος και ειδικά αυτή η εβδομάδα έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα. Σωστά. Κοιτάξτε, περιμένουμε να αρχίσουμε από σήμερα. Έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως δυτική Κύπρο και βόρεια, όμως και άλλες περιοχές θα επηρεαστούν, ελαφρές κυρίως βροχές για το υπόλοιπο του απογεύματος σήμερα. Χωρίς να αποκλείουμε φυσικά μια πιο δυνατή βροχή ή κάποια μεμονωμένη καταιγίδα, πολύ μεμονωμένη όμως. Mm-hmm. Στα ορεινά τοπικά θα έχουμε κάποια χιονόπτωση, επειδή έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, ενδεχομένως και σε κάποια ημιωρινά, δηλαδή λίγο κάτω από τις 3.000 ή χιόνι, μπορεί να πέσει λίγο χιόνι. Για το απόγευμα σήμερα, αργά όμως το απόγευμα, προς την ώρα που πλησιάζει προς το βράδυ, ο καιρός θα βελτιωθεί. Απόψε περιμένουμε κυρίως έθριο καιρό, όμως θα έχουμε πρόβλημα με παγετούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θερμοκρασίες χαμηλές και απόψε περίπου στα επίπεδα τα ψεσινά, γύρω στον 1 βαθμό στο εσωτερικό, 3 στα παράλια εκτός από τα δυτικά που αναμένουμε κοντά στο 5 και στους πλην 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Οπότε στα ορεινά πρώτα, στη συνέχεια στα ημιορεινά, αλλά και αργότερα προς κάποιες πυρηνές περιοχές, είναι πιθανό να έχουμε παγετό. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της νύχτας, ο παγετός, ιδιαίτερα στα ορεινά και ημιωρινά, αλλά όπως έχω πει και σε κάποιες παιδινές περιοχές. Περιοχές, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι, ιδιαίτερα προσεκτικοί για τον παγετό. Διότι θα είναι και βράδυ, δεν θα υπάρχει και μεγάλη ορατότητα. Έχουμε και το θέμα με το φωτισμό σε πολλές περιοχές. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά, από ό,τι μας λέτε, αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες, κανονικές για την εποχή. Όχι, να πούμε ότι οι μέσες τιμές, φτιάξε κανονικές, χαρακτηρίζονται με την έννοια ότι περιμένουμε να έχουμε τέτοιες ψυχρές εισβολές στην περιοχή της Κύπρου μήνα Δεκέμβριο. Ναι. Όμως δεν είναι. Οι μέσες τιμές τώρα για τις 20 περίπου του Δεκέμβρη που είμαστε τώρα είναι πιο ψηλές οι θερμοκρασίες. Είναι, να σας πω αμέσως ακριβώς πόσο είμαστε. Βέβαια. Είμαστε για τα παράλια κοντά στους 18 η μέση τιμή τώρα αυτή την περίοδο και γύρω στους 16 με 17 το εσωτερικό. Οπότε χθες είχαμε 10 βαθμούς, 11, άρα από χθες 9. Άρα είμαστε αρκετά πιο κάτω. Ναι, να πω ότι αύριο είναι μια καλή γενικά μέρα. Mm-hmm. Αύριο κύριος έθριος καιρός. Το απόγευμα αναμένουμε να έχουμε αυξημένες νεφώσεις τοπικά, όμως γενικά οι θερμοκρασίες πολύ πιο ήπιες. 14 βαθμούς στο εσωτερικό, 16 στα παράλια και 4 στα ψηλότερα ορεινά. Οπότε αύριο είναι μια μέρα κάπως καλύτερη, αρκετά καλύτερη θα έλεγα από αυτές που είχαμε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Και όμως, τα χαρακτηριστικά της των επόμενων ημερών, πλησιάζοντας και προς το Σαββατοκυριακό και την ημέρα των Χριστουγέννων. Να σας πω, η πρόγνωση μας πάει μέχρι την Παρασκευή. Mm-hmm. Να πούμε ότι από την Τετάρτη αρχίζει να μας επηρεάζει μια διαταραχή η οποία θα δώσει γενικές βροχές σε όλη την Κύπρο. Αρχίζει γενομένη την Τετάρτη με τοπικές βροχές ή κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά χιονόπτωση. Όμως τη νύχτα της Τετάρτης τα φαινόμενα θα γίνουν πιο γενικά. Θα επηρεαστούν σχεδόν όλες οι περιοχές της Κύπρου από βροχές, φαινόμενα γενικά και χιονόπτωση στα ορεινά. Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα σημειώσει πτώση σε σχέση με αύριο. Θα επανέλθει κοντά στους 10 βαθμούς, το εσωτερικό κοντά στους 12 τα παράλια. Οπότε συννεφιασμένος ο καιρός την Τετάρτη. Επιδείνωση δηλαδή του καιρού από την Τετάρτη αναμένουμε, με επίκεντρο από ό,τι φαίνεται να είναι η Πέμπτη, όπου ο καιρός θα είναι και πάλι συννεφιασμένος, βροχερός γενικά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, με κάποιες τοπικές καταιγίδες. Στα ορεινά και τη νύχτα, στα ψηλότερα ημιωρινά, θα έχουμε χιονόπτωση, ενδεχομένως και πυκνή χιονόπτωση. Βαριά χιονόπτωση την Πέμπτη αναμένεται σε κάποιες καταδιαστήματα. Και μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Mm-hmm. Τα φαινόμενα συνεχίζονται την Παρασκευή. Με μειωμένη όμως ένταση, τόσο όσον αφορά την ένταση, όσον αφορά και τις περιοχές, πιο τοπικές οι βροχές την Παρασκευή και οι μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ορεινά και πάλι θα έχουμε τοπικά χιονόπτωση. Ανεπίσημα να πούμε ότι το σύστημα αυτό θα επηρεάσει και το Σάββατο, από ό,τι φαίνεται. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχω μπροστά μου. Και επειδή ρωτήσατε για τα Χριστούγεννα, φαίνεται ότι τα Χριστούγεννα θα καθαρίσει ο καιρός. Αν εξαιρέσουμε τις πρωινές ώρες των Χριστουγέννων που ακόμα θα επηρεαζόμαστε, φαίνεται ότι στη συνέχεια καθαρίζει, όμως αυτό είναι παρακινδυνευμένο
να μείνουμε μέχρι την Παρασκευή για τον καιρό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το Σαββατοκυριακό. Πάντως, για τις επόμενες μέρες έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε έτσι ένα κοκτέιλ χειμωνιάτικου καιρού και με βροχές και με χαμηλές θερμοκρασίες. Ναι, αν εξαιρέσουμε την αυριανή μέρα, που φαίνεται να είναι καλός ο καιρός. Λίγο να βελτιώνεται. Μετά... Από την Τετάρτη αναμένουμε επιδείνωση, κυρίως από το απόγευμα και το βράδυ. Μάλιστα. Και προηγουμένως βέβαια περιμένουμε, αλλά πιο τοπικά φαινόμενα. Mm-hmm. Από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη αναμένουμε αρκετά φαινόμενα. Μάλιστα. Το καταλάβαμε, θα τα ξαναπούμε ξανά όταν θα πλησιάσει, θα μπορούμε να πούμε και πιο συγκεκριμένα, ίσως και περιοχές. Πάντως αυτό που καταλαβαίνουμε... Από αυτό που φαίνεται ότι θα επηρεαστούμε, όλη η Κύπρος θα επηρεαστεί. Μάλιστα. Ναι. Άρα κρύα η εβδομάδα αυτή που θα διανύσουμε. Να ντυνόμαστε καλά, να προσέχουμε στον δρόμο, να έχουμε ομπρέλα μαζί μας. Και φυσικά θα σας έχουμε και εσάς και τις επόμενες μέρες για να μας ενημερώνετε και να ξέρουμε τι μέτρα θα πρέπει να λάβουμε. Και κάποια στιγμή να μας πείτε αν και φέτος θα δούμε και νυφάδες χιονιού και στην Λευκωσία ή σε άλλες περιοχές. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όχι. Ευελπιστούμε ίσως για τις επόμενες μέρες, για το επόμενο διάστημα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλά, κύριε Μούσκο. Εμείς για την ώρα θα πάμε να απολαύσουμε όμορφες εικόνες από το Τρόδος, το οποίο φόρεσε το λευκό του κουστούμι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες που θα δούμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Μία μόλις εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα και ο καιρός μας δίνει επιτέλους την χαρά του χειμώνα. Νυφάδες χιονιού έπεφταν ασταμάτητα στις ορεινές περιοχές και σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες έστησαν το καταλληλότερο σκηνικό των ημερών, καθώς μετέτρεψαν το Τρόδος σε κατάλευκο μαγευτικό τοπίο. Οι εικόνες που έρχονται από το χιονισμένο Τρόδος και τα κατάλευκα δέντρα προκαλούν για ακόμη μια χρονιά αίσθηση. Από την χιονόπτωση δεν έλειψαν και τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθώς δρόμοι που οδηγούν στο Τρόδος παραμένουν από το πρωί εξαιτίας του παγετού κλειστοί, ενώ άλλοι είναι ανοιχτοί μόνο για οχήματα με κίνηση στους 4 τροχούς και αντιολισθητικές αλυσίδες. Ο υδράργυρος για απόψε αναμένεται να καταγράψει θερμοκρασίες υπό το 0. Ο καιρός απόψε θα είναι παροδικά συνεχιασμένος με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 8 στα παράλια και στους μείον 2 στα ψηλότερα ορεινά. Ενώ αύριο προβλέπεται πως ο καιρός θα κυμανθεί στις ίδιες θερμοκρασίες. Ο καιρός θα έχει και αύριο τοπικές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Νέο κύμα κακοκαιρία, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα πλήξει την χώρα την ερχόμενη Τρίτη. Η αστυνομία προτρέπει τους οδηγούς, όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας των οχημάτων τους αναμένα. Λοιπόν, πριν πάμε στο Twitter, όπως καταλαβαίνετε και πάλι θα έχουμε αρκετά σχόλια όσον αφορά τα χθεσινά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών, θα πάμε και πάλι στις ΗΠΑ για να δούμε ένα έγκλημα το οποίο αφήνει πολλά ερωτηματικό. Σκότωσαν τρίχρονο αγοράκι γιατί η γιαγιά του δεν οδηγούσε γρήγορα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ασύλληπτη τραγωδία στο Little Rock του Άρκανσου προκάλεσε ένας παρανοϊκός οδηγός μαύρης Chevrolet. Βγήκε από το όχημά του και πυροβόλησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γιαγιά μέσα στο οποίο ήταν μαζί με το τρίχρονο εγγονάκι της επειδή δεν πήγαινε γρήγορα σε ένα στόπ. Αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθεί το τρίχρονο παιδί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο όπου διακομίστη. Είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από ένα μήνα που πυροβολείται ένα μωρό ενώ ταξιδεύει με αυτοκίνητο στην πόλη μας. Όπως προφανώς μπορείτε να αντιληφθείτε, είναι πολύ απογοητευτικό για τους αστυνομικούς αλλά και για την κοινότητα. Γιαγιά και εγγονός πήγαιναν για ψώνια σε εμπορικό κέντρο. Τον περασμένο μήνα δολοφονήθηκε δίχρονο κοριτσάκι από τα πυρά που έριξε ένοπλος, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τώρα και μια ματιά στο Twitter. Βλέπουμε εδώ αρκετές αναφορές και ειδήσεις όσον αφορά και τη σημερινή ανακήρυξη των δημάρχων. Οι τελετές θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι και μετά. Έχουμε εδώ τον πρώην βουλευτή του DC, τον Γιώργιο Τάσου, ο οποίος εξελέγει κοινοτάρχης ξυλοφάγου. Νέος, λοιπόν, εκεί κοινοτάρχης. Το είχε πει όμως ο νυν... Ο προηγούμενος κοινοτάρχης είχε πει ότι δεν θα υποβάλει υποψηφιότητα. Ο Γιώργιος Τάσου, λοιπόν, είναι ο νέος κοινοτάρχης ξυλοφάγου. Μαρίνο Σιζόπουλος, πριν 36 λεπτά, συγχαίρουμε όλους τους υποψήφιους της ΕΔΕΤ που έχουν εκλεγεί, αλλά και τα στελέχη που δούλεψαν σε δύσκολες συνθήκες για επίτευξη των στόχων μας.
Συγχαρητήρια σε όσους έχουν εκλεγεί στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλή δουλειά για την ευόδοση των στόχων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε και δηλώσεις του Μαρίνου Σιζόπουλου, ο οποίος ανέφερε ότι έγινε μία προσπάθεια υπόσκαψης της ΕΔΕΚ, ειδικά στην Λεμεσό, κάτι που δεν επετεύχθη, όπως λέει. Εντάξει, βλέπουμε σε αρκετές περιπτώσεις να βγαίνουν τα μαχαίρια. Θα δούμε τις αντιδράσεις σε πάρα πολύ λίγο. Εύη Τσολάκη από το Δίκο, έμειναν λίγες ώρες, λέει, ήταν πριν τα αποτελέσματα. Και φυσικά παροτρύνει τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Να δούμε τι άλλο έχουμε. Νίκος Νουρίς, αδιαμφισβήτητος νικητής απόψε, η τοπική κοινωνία, συγχαρητήρια σε όλους, εκλεγέντες και μη. Μιχάλης Σοφοκλέος, θα τον έχουμε και σήμερα μαζί μας, σχολιάζει με τρεις λέξεις. What a night, λέει. Όντως, νομίζω ότι είχαν απίστευτο ενδιαφέρον οι χθεσινές εκλογές, αλλά και τα αποτελέσματα, τα οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν ήταν τα αναμενόμενα. Γιώργος Λυλίκας από τη Συμμαχία Πολιτών. Πριν από 11 ώρες δημοτικές εκλογές στην Κύπρο, όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι παρουσιάστηκαν ως ανεξάρτητοι. Τώρα κάποια κόμματα βγάζουν κομματικά συμπεράσματα, σχολιάζει ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών. Νίκος Τορναρίτης, συγχαρητήρια σε όσους πέτυχαν την εκλογή τους, ανεξάρτητα εάν τους υποστηρίξαμε, καλή δουλειά για τους πολίτες. Κρίς Τριανταφυλλίδης, μεγάλος νικητής, η αποχή και οι πολίτες. Μεγάλη τιμένη η πολιτική από όλους τους πολιτικούς χώρους, λέει ο Κρίς Τριανταφυλλίδης. Νίκος Χριστοδουλίδης, ένα tweet. Από χθες το βράδυ, υψηλό ποσοστό αποχής, λέει, η κοινωνία φωνάζει, οφείλουμε να την ακούσουμε. Είναι το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πέρα όμως από το ποσοστό αποχής, είχαμε και τα αποτελέσματα, τα οποία δεν ήταν τα αναμενόμενα για συμμαχίες κομμάτων και δεν ξέρω σε ποιες περιπτώσεις και πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξαν τελικά τα κόμματα και αν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Θα έχουμε συζήτηση σε πάρα πολύ λίγο. Θα δούμε ποια είναι αυτά τα μηνύματα ουσιαστικά που έστειλαν οι πολίτες και αν τα έλαβαν τα κόμματα. Μαρία Βασιλιάδου, ψηφίζουμε ΔΕΚ. Έχουμε και κάποια μηνύματα έτσι πριν. Ερατό Κοζάκου Μαρκουλή, συμφωνώ και υπερθεματίζω. Δυστυχώς ήταν το αντίθετο που μας έφερε στη σημερινή κατάσταση με το κυπριακό άλυτο τα τελευταία 42 χρόνια. Και έχει βάλει μια δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ο οποίος λέει: συζητώντας το κυπριακό, να σκεφτόμαστε τις επόμενες γενιές και όχι τις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, αυτά και από το Twitter. Έχουμε και τον Νικόλα Παπαδόπουλο εδώ πριν από μία ώρα. Συγχαρητήρια, λέει, σε όλες και όλους τους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που έχουν εκλεγεί. Από σήμερα σας περιμένει όλους σκληρή δουλειά. Πριν από δύο ώρες, η κυρία Μαρκουλή, έναν εξαιρετικό και άξιο δήμαρχο, τον Ανδρέα Χρήστου, διαδέχεται ένας εξαιρετικός και άξιος πολιτικός, ο Νίκος Νικολαίδης. Τυχερή, λέει η Λεμεσός. Είναι το σχόλιο της κυρίας Μαρκουλή. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε άλλα σχόλια από πολιτικούς και όχι μόνο. Ο Χρήστος Ρότσας από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Έχει αναρτήσει κάτι από το Twitter του, οπότε δεν θα βγάλουμε νόημα αν το διαβάσουμε. Νίκος Κατσουρίδης, πριν τρεις ώρες. Όποιος κρίνει αποτελέσματα εκλογών πρέπει να κρίνει με σταθερά κριτήρια. Όχι σε κάθε εκλογή να αλλάζουν τα κριτήρια σύγκρισης. 20 χρόνια τώρα... Είναι ένα άλλο tweet του κύριου Κατσουρίδη. Σταθεροποιείται μια αποχή από 30 έως 40%. Αυτοί που δεν ακολουθούν θα καθορίσουν και το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος. Μάλιστα, το συνδέει και με το κυπριακό. Κυρίαρχο στοιχείο ακόμα μιας εκλογικής μάχης η αποχή. 4 στους 10 σε εκλογές για την καθημερινότητά μας και με 7.000 υποψήφιους συνολικά. Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που έχει αναρτήσει ο κύριος Κατσουρίδης. Και να τελειώσουμε με τον Γιώργο Μητίδη, έτσι λίγο με χιουμοριστική διάθεση. Βλέπουμε εδώ τη γελιογραφία του. Οι εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας, αλλά οι Κύπροι ψηφοφόροι επέλεξαν να τη γιορτάσουν μόνοι στο σπίτι τους. Λοιπόν, αυτό είναι και το σκίτσο του Γιώργου Μητίδη. Και εμείς θα πάμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα για να δούμε την είδηση και τις λεπτομέρειες από την συντριβή στρατιωτικού ρωσικού αεροσκάφους. Σόι όλοι οι επιβαίνοντες, αρκετοί βέβαια οι τραυματίες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος με 39 επιβαίνοντες συνετρίβει στη βορειοανατολική Σιβηρία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, δεν σκοτώθηκε κανείς.
23 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων τα 16 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Το μεταγωγικό Ιλιούσιν επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση σε περιοχή 30 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της μικρής πόλης Τίξης στη Σιβηρία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο του κινηματογράφου, ξεκινώντας από τον Ράιαν Ρέινολντς, ο οποίος απέκτησε το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας, έχοντας στο πλευρό του τις τρεις γυναίκες της ζωής του. Υπάρχει πραγματικά ένα άξιο απορία. Αυτή η λεωφόρος της δόξας είναι ατελείωτη. Τα αστέρια προστίθενται διαρκώς. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε με την αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας έχουμε τον συγγραφέα, τον κύριο Αθανάσιο Χρυσάφη, συγγραφέας και πολεμιστής της ΕΛΔΙΚ. Και πολεμιστής της ΕΛΔΙΚ 1994. Και επίσης και τον κύριο Κώστα Μεταξά, πρόεδρο του Συνδέσμου Μαχητές Πρώτου Λόχου, 211 Τάγματος Πεζικού, 1974. Καλώς ορίσατε, κύριε Μεταξά. Ευχαριστούμε, αγαπητοί. Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον κύριο Χρυσάφη, λέγοντας ποιοι είναι αυτοί οι άγνωστοι στρατιώτες της ΕΛΔΙΚ του 1974. Στους οποίους αναφέρεστε και στο βιβλίο σας, το οποίο αν μου το δώσετε θα το δείξω κιόλας. Ωραία. Ναι. Για πείτε μου. Αρκετά μεγάλο είναι βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο 1.300 σελίδων. Ναι. Με 2.000 περίπου φωτογραφίες, με 1.000 μαρτυρίες από πολεμιστές της πρώτης γραμμής. Ναι. Και αυτό είναι το βιβλίο των αγνώστων στρατιών της ΕΛΔΙΚ και εννοούμε, όταν λέμε άγνωστο στρατιώ της ΕΛΔΙΚ, εννοούμε τα 1.000 παλικάρια της ΕΛΔΙΚ, τους απλούς φαντάρους και κληρωτούς που πολεμούσαν το 1974 εδώ και δεν τους γνωρίζει κανένας. Εκτός από αυτούς που θαυτήκανε χωρίς στοιχεία και είναι ακόμη άγνωστοι και ψάχνουν ακόμη τα οστά τους, είναι και όλοι οι άλλοι χίλοι που πολεμήσαν άγνωστοι, διότι δεν τους έδωσε κανείς σημασία όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα, όλοι με προβλήματα και προδομένοι, γιατί δεν έγινε σωστή άμυνα από την ηγεσία της τότε εποχής, της Χούντας του 1974. Μάλιστα. Και πώς ήταν όλοι προδομένοι, γιατί θα μπορούσαμε να σταματήσουμε τους Τούρκους μαζί με τους Εθνοφρουρούς, όπως ο κύριος Μεταξάς που είναι βαριά τραυματίας, και δεν μας κινητοποίησαν εγκαίρως ώστε να είμαστε στις θέσεις μας στα βουνά και στα λαγκάδια και να περιμένουμε τους Τούρκους. Και μας αφήσαν 7 ώρες χωρίς διαταγές, εν ώρα άγριας εισβολής. Έχει υποθεί πάρα πολλές φορές το τι επικρατούσε εκείνες τις μέρες, ότι δεν υπήρχε καθόλου οργάνωση και πολλά λέγονται. Εσείς εδώ έχετε επικοινωνήσει με ελδικάριους που πολέμησαν και υπάρχουν μαρτυρίες για το τι έζησαν, τι γεγονότα. Να διαβάσω απλώς, εδώ αναφέρετε και λέτε ότι την αληθινή ιστορία πρέπει να την μοιραζόμαστε με ανθρώπους που δεν ήταν εκεί και θέλουν να μάθουν την ομοία αλήθεια. Ακριβώς. Και διαβάστε σας παρακαλώ και τον υπότιτλο του βιβλίου. Οι τελευταίοι ήρωες, οι εφιάλτες των Αθηνών, η προδοσία της Κύπρου, η εισβολή των εγκληματιών πολέμου, του Ούνου Ατήλα και η παραχάραξη της ιστορίας του 1974. Και η παραχάραξη της ιστορίας του 1974. Mm-hmm. Μέχρι τότε που αποφάσισα να γράψω το βιβλίο, 2000 περίπου που το άρχισα να το γράφω, διάβαζα βιβλία από δοσύλλογους αξιωματικούς που επιστρέψαν στην Ελλάδα και άρχισαν και βγάζαν και βιβλία μετά και αρρωστούσα πιο πολύ από ότι ήμουν άρρωστος από αυτά που τράβηξα εδώ κάτω στην Κύπρο. Επειδή τα ζήσατε κιόλας. Επειδή δεν σας ζήτησε ποτέ κανένας να δώσετε μία μαρτυρία για τα γεγονότα όπως συνέβησαν τότε και όπως τα ζήσατε εσείς. Όταν γύρισα μετά από 18 μήνες στην Κύπρο, μετά από πόλεμο και 10 μήνες ήμασταν στα ορίγματα, φυλάγαμε τη γραμμή του Ατήλα. Μετά τον πόλεμο, επί 10 μήνες φυλάγαμε τη γραμμή του Ατήλα. Κανείς δεν μας έδωσε σημασία μέσα στις γραμμές που φυλάγαμε. Γυρίσαμε στην Ελλάδα διελειμμένοι τελείως όλοι φαντάροι. Μένετε στην Κύπρο ή είσαστε στην Ελλάδα τώρα? Ή... Είμαι Θεσσαλονίκη, ναι. Και έχω μόλις βγει στη σύνταξη, ήμουν γυμναστής, καθηγητής φυσικής αγωγής. Δεν μείνατε στην Κύπρο περισσότερο καιρό? Έμεινα 10 μήνες μετά τον Ατήλα. Μόνο. 10 μήνες. Μέχρι το Μάιο του 1975. Και επανέρχεστε τώρα με αυτό το βιβλίο. Επαφές κρατάτε εδώ στην Κύπρο? Κρατάω επαφές με πάρα πολλούς πολεμιστές της πρώτης γραμμής. Mm-hmm. Και όχι αυτούς οι οποίοι ήταν χιλιόμετρα πίσω και δεν ξέρουν τα γεγονότα. Mm-hmm. Όπως κρατάω και με πολεμιστές της πρώτης γραμμής ελδικάριους και καταδρομής στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Είναι σε, παντού, το βλέπω, υπάρχουν φωτογραφίες, θα δώσουμε μετά λεπτομέρειες. Και δεν είναι απλά ότι γράφετε και λέτε, έχετε βάλει και τα σχετικά, τις σχετικές φωτογραφίες, εδώ και με τους ήρωες που έπεσαν μαχόμενοι, κατάλογος πεσόντων πυροβολικού εθνοφρουράς το 1974. Είναι όλα τα σώματα της Κύπρου, έχω τιμήσει όλα τα σώματα της Κύπρου μέσα στο βιβλίο. Δεν ήταν μόνο οι Ελδικάροι που πολέμησαν, ήταν και η ηρωική εθνοφρουρά που πολεμούσε άοπλη σχεδόν και προδομένη, μάλιστα, γιατί ήταν ανέτοιμη. Και λέτε ουσιαστικά σε αυτό το βιβλίο όλα τα γεγονότα όπως τα ζήσατε αυτό εσείς. Το βιβλίο, ναι, είναι ο πολεμικός φάκελος και προκαλώ σε όλους, είναι ο πολεμικός φάκελος της Κύπρου το 1974. Έγινε τέτοια δουλειά που υπάρχει και συνέχεια, αλλά νομίζω ότι μετά από 15 χρόνια είναι ο πολεμικός φάκελος της Κύπρου το 1974. Μάλιστα. Είναι όλη η προδοσία. Σήμερα στην παρουσίαση, η οποία θα γίνει, να πούμε, στην δημοσιογραφική εστία, έτσι. Στη δημοσιογραφική εστία, ναι. Στις 6 το απόγευμα. 6 και 30. Ώρα έναρξης. Για πείτε μας λίγες λεπτομέρειες, εμείς παρακολουθούμε και την πρόσκληση. Θα μπορέσει και ο κόσμος να ακούσει και αποσπάσματα και να γίνουν και ερωτήσεις ίσως. Ναι, την παρουσίαση την κάνει ο αξιότιμος ευρωβουλευτής σας, ο κύριος Μαυρίδης Κώστας, ο οποίος ανακάλυψε το βιβλίο το 2009 τυχαίως, μια προηγούμενη έκδοση με λιγότερες σελίδες, το ανακάλυψε πεταμένο σε ένα βιβλιοπωλείο της Λευκωσίας, ναι, και σχεδόν κλαίγοντας ήρθε και με βρήκε στη Θεσσαλονίκη και μου λέει, τι είναι αυτά, λέει, να σας δω, εσείς είστε, να, με γνώρισε. Μου λέει, αυτό το βιβλίο πρέπει να το προβάλλουμε, αυτό το βιβλίο, εγώ που ήμουν μικρός τότε, μου λέει, λέει όλες τις αλήθειες. Και έτσι με έδωσε και δύναμη, έγινε μια τότε μικρή εκδήλωση, ναι, που είχε μεγάλη επιτυχία. Και από το βιβλίο από 700 σελίδες που ήταν τότε έγινε 1300 τώρα. Μάλιστα. Μπορείτε να μου πείτε τι θυμάστε εσείς από εκείνες τις μέρες πιο έντονα. Εσείς ο ίδιος, σαν Αθανάσιος, που ήσασταν εκεί. Τα συναισθήματα είναι χιλιάδες. Εκείνο το οποίο με έκανε η πρώτη κακή εντύπωση που με δημιουργήθηκε σαν Έλληνας, ναι, ήταν την ώρα του πραξικοπήματος. Η Ελδίκ δεν βγήκε έξω στο πραξικόπημα, αλλά ακούγαμε τους πυροβολισμούς και τις κανονιές μέσα από την Ελδίκ. Μας είχαν σε επιφυλακή, αλλά για να μην φανεί ότι η Χούντα κάνει το πραξικόπημα, μας κρατήσανε μας μέσα στην Ελδίκ. Και αργότερα βγάλαν μερικούς Ελδικάριους έξω και κάναν κόμβους στους κόμβους των δρόμων και ελέγχαν για όπλα τους πολίτες. Από την υπεράσπιση της πράσινης γραμμής κατά την τουρκική εισβολή. Τώρα, την ώρα που άρχισε η τουρκική εισβολή, πρωί στις 20 Ιουλίου και περνούσαν οι Ντακώτες στα 100 μέτρα πάνω από τα κεφάλια μας με ανοιχτές τις πόρτες και βλέπαμε μέσα τους Τούρκους τους καταδρομές και τους αξιωματικούς τους πάνω, που περνούσαν πάνω από τα κεφάλια μας και χάσαν το μέρος που έπρεπε να ρίξουν τους Τούρκους και κάναν δεύτερη βόλτα πάνω από τα κεφάλια μας. Κανένας αξιωματικός δεν ήξερε τι διαταγή να δώσει, γιατί ακόμη δεν είχαμε βουβαρτιστεί. Και τους βλέπαμε και τρέχαμε σαν αλαφιασμένοι, τρέχανε αξιωματικοί μας σαν αλαφιασμένοι. Και δεν ξέραμε τι είναι αυτά, τι πολεμικά αεροπλάνα είναι αυτά. Και μετά βλέπουμε πιο κάτω πέφτουνε, αρχίζουν να ρίχνουν τους αλεξιδωτές μέσα στον κάμπο του Γκιόνελη. Μάλιστα, να πάω και στον κύριο Μεταξά. Κύριε Μεταξά, εσείς πώς θα ζήσετε τα γεγονότα και πείτε μας λίγο και για τον ρόλο και τα γεγονότα πώς θα ζήσετε ο δικός σας ο λόγος. 1316 σελίδες. Δυστυχώς δεν φτάνουν για να περιγράψεις έστω με γενικούς όρους του τι έγινε τότε. Όταν είσαι 18-20 χρονών νεαρός και γερνάν μέσα σε 24 ώρες, αλλάζει ο χαρακτήρας σου, γκρεμίζονται όλα τα όσα ακριβώς είχες σχεδιάσει για το μέλλον σου, τότε οι εμπειρίες δεν μπορεί να είναι τραγικές. Δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες, απλούστατα θα πω ότι αυτό το βιβλίο τελικά είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να μπει σε κάθε βιβλιοθήκη, πρέπει να διαβαστεί ξανά και ξανά μέχρι να γίνει ένα με το είναι μας. Γιατί εδώ δεν υπάρχει ούτε η προπαγάνδα, ούτε η φιλοσοφία του Θανάση του Χρυσάφη, αλλά υπάρχει, αν θέλεις,
η απλοχεριά του Θανάση να παραχωρήσει χώρο σε ένα βιβλίο, σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε πολεμιστή πονεμένο, στεναχωρημένο, να καταθέσει τη ψυχή του εδώ μέσα, του τι έζησε. Είναι μια έτσι ηθική ικανοποίηση για εσάς η κυκλοφορία αυτού του βιβλίου? Ηθική ικανοποίηση όσον αφορά τον αδερφό Θανάση, ναι. Mm-hmm. Αλλά μια απογοήτευση γενικότερη, όταν διαπιστώνει κανένας ότι η πολιτεία δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Mm-hmm. Και είναι τραγικό για την ηλικία μας να έχουμε μπει μέσα στον όλεθρο του πολέμου. Βγήκαμε σαν κατεμένοι πλήστοι, κάποιοι δεν τα καταφέραν και στην πορεία, αντί λοιπόν να παραδειγματιστούμε από τα λάθη μας, mm-hmm. για 43 χρόνια συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη. Εσύ είστε και τραυματίας πολέμου, έτσι? Δυστυχώς ναι. Ευτυχώς όμως, ναι πάλι. Λέω ευτυχώς γιατί συμπολεμιστές μου δεν τα καταφέραν. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, ευχαριστώ τον Θεό που με βοήθησε, mm-hmm. και βγήκα έστω με αυτόν τον τραυματισμό και μόνο. Δυστυχώς τελειώνει και ο χρόνος μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το βιβλίο. Πραγματικά, αν δεν μου το φέρνατε, θα το έπαιρνα και πιστεύω ότι είναι όντως κάτι το οποίο πρέπει να έχει. Είναι δώρο από εμάς για εσάς ή για το κανάλι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε πού θα μπορεί να το βρει ο κόσμος, εκτός από την απόψινή παρουσίαση. Να ξαναπούμε πού θα είναι. Στα μεγάλα βιβλιοπωλεία θα υπάρχει το βιβλίο. Θα υπάρχει. Θα υπάρχει. Θα υπάρχει. Σε όλη την Κύπρο, έτσι. Στα μεγάλα βιβλιοπωλεία της Κύπρου. Πολύ ωραία. Και μόλις έτσι το μελετήσουμε κι εμείς, μπορούμε να ξανακάνουμε και μια έτσι μεγαλύτερη εκπομπή, έτσι, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και πράγματα τα οποία αναφέρονται. Να τονίσουμε πριν, mm-hmm. να κλείσουμε, ότι πρόκειται περί συλλεκτικού βιβλίου. Μάλιστα. Δεν θα εκδοθεί σε χιλιάδες δηλαδή. Είναι συλλεκτικό. Πόσα? Και όσοι προτίθενται απόψε και μπορούν, έχουν τη δυνατότητα, είναι καλό να το προμηθούν. Είναι τα αντίτυπα πάρα πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα. Να. Μάλιστα. Γι' αυτό λέγεται και συλλεκτικό. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το βιβλίο. Πάρα πολύ μεγάλο το βιβλίο. Αν υπάρχει και το ενδιαφέρον να διαβαστεί, να έχουμε και περισσότερα έντυπα. Απόψε λοιπόν η παρουσίαση του βιβλίου «Οι άγνωστοι στρατιώτες της ΕΛΔΙΚ» του 1974, ένα εξαιρετικό βιβλίο, στις 6:30 στη δημοσιογραφική εστία. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσουμε και να το έχουμε σίγουρα στην πλειοθήκη μας. Συμπληρωματικά για δευτερόλεπτα θα απευθύνω χαιρετισμόν οι Προέδροι, εφέδροι του Προέδρου του Πυροβολικού, τον Τεθωρακισμένο, τον ΛΟΚ και του Συνδέσμου μας Μαχητές Πρώτου Λόχου 2 Αντεκατάγματος Πεζικού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και ευχαριστούμε γενικότερα. Και ευχόμαστε χρόνια πολλά. Και καλή ελευθερία στην Κύπρο. Χρόνια πολλά για τις γιορτές και καλή ελευθερία στην Κύπρο. Και μια δίκαιη και ευρωπαϊκή λύση σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Όχι λύσεις που να δίνουμε από αυτά που μας χρωστάνε, να δίνουμε κι άλλα. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε να δούμε ουσιαστικά τι έγινε χθες στις δημοτικές εκλογές. Αυτό είναι το θέμα που πρωταγωνιστεί σήμερα στην ειδησιογραφία. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Μύρια Βραμίδου και την Λεμεσό, καθώς Μύρια, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο θρίλερ παίχτηκε στην Λεμεσό, όπου είχαμε και την μεγάλη ανατροπή, πιστεύω. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βέρσο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ό,τι και να πει κανείς για την εκλογική διαδικασία, για την ανάδειξη δημάρχου στη Λεμεσό, είναι λίγο. Αυτό που μειώσαμε και εμείς το βράδυ μαζί με τους δύο βασικούς υποψηφίους, τους δύο βασικούς διεκδικητές, ήταν κάτι το απίστευτο. Η εναλλαγή συναισθημάτων, η μικρή διαφορά σε ψήφους. Κάποια στιγμή πίστευες ότι θα εκλεγεί ο ένας, στα δύο λεπτά το σκηνικό ανατρεπόταν. Η εννέα ψήφη διαφοράς με την οποία εκλέγηκε ο Νίκος Νικολαίδης, δήμαρχος Λεμεσού, νομίζω ότι μιλάνε από μόνοι τους. 10 χρόνια μετά παραδίδει σκητάλη ο Ανδρέας Χρήστου. Πρέπει να σας πούμε ότι και εμείς προσπαθούσαμε να κάνουμε. Ναι.
έπεσε η γραμμή της Μύριας. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή τον νέο δήμαρχο Λεμεσού, τον κύριο Νίκο Νικολαίδη. Να τον ακούσουμε λίγο. Βλέπουμε, παρακολουθήσαμε, θα συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε και τα πλάνα. Ουσιαστικά από τους πανηγυρισμούς. Βλέπουμε τώρα εκεί και τον Αβέροφ Νεοφύτου. Κύριε Νικολαίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Σιάσου. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Και συγχαρητήρια. Δεν ξέρω αν προλάβατε να κοιμηθείτε καθόλου ή αν δεν σταμάτησαν οι πανηγυρισμοί από χθες το βράδυ. Εντάξει, δεν. Οι πανηγυρισμοί έγιναν, ξέρεις, ήταν μια μεγάλη νύχτα, ξέρεις, πρέπει να πω. Και θέλω έτσι με μεγάλη συγκίνηση να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μου, τους συντημότες μου και αυτούς που με ψήφισαν και αυτούς που δεν με ψήφισαν. Γιατί μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία δόθηκε έτσι μια ευκαιρία σε μένα να υπηρετήσω την πόλη μου. Γι' αυτό είναι μεγάλη τιμή, μεγάλη τιμή πραγματικά. Θεωρώ ότι είναι μια, έτσι, ένα μεγάλο, αν θέλετε, φορτίο, το οποίο θα προσπαθήσω με όλη τη δύναμη της ύπαρξής μου, αν θέλετε, να ανταποκριθώ. Θέλω να μου πείτε εκείνη τη στιγμή της ανατροπής, την οποία την παρακολουθήσαμε όλοι, βλέπαμε και το επιτελείο σας, υπήρχε ησυχία και κάποια στιγμή ήρθαν οι πανηγυρισμοί, μιλάμε στο πραγματικά στο παραένα. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι σκέψεις σας εκείνη την ώρα, λίγο πριν, όπου προηγείται ο κύριος Χρήστου και με αρκετές δεκάδες ψήφους. Και νομίζω ότι, όπως διαβάζω και από την πρώτη ανάγνωση, φαίνεται ότι η ανατροπή έγινε από την τελευταία κάλπη ουσιαστικά. Πραγματικά, για να είμαι ειλικρινής, αν και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, όταν υπήρχε αυτή η διαφορά και είχε απομείνει μόνο μια κάλπη, δεν ήξερα ποια κάλπη είχε απομείνει, για να είμαι ειλικρινής. Όλοι αυτό αναρωτιόμασταν. Ποια κάλπη είναι η τελευταία που θα καθόριζε. Συμπτωματικά ήταν η κάλπη της γειτονιάς μου, για να είμαστε. Δεν το πιστεύω. ναι, ήταν η κάλπη του Λανιτίου, στο οποίο Λανίδιο είναι εκεί όπου ψηφίζω, εκεί όπου τέλος πάντων μεγάλωσα, γεννήθηκα. Πολύ συγκινητικό το ότι έγινε αυτή η ανατροπή, σας επιφύλαξε αυτή την έκπληξη η δική σας γειτονιά. Ναι, είναι συγκινητικό πράγματι, όπως και ήταν συγκινητική όλη η στήριξη από όλον αυτόν τον κόσμο που θέλω έτσι να του στείλω και την δική μου αγάπη και την δική μου εκτίμηση. Όπως και στον συνυποψήφιο μου, λέγοντας ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει τσιμένος από αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι η πόλη τίμησε και τους δύο μας. Ανεξάρτητα αν επέλεξε με αυτή τη διαφορά εμένα να μου δώσει την ευκαιρία, όπως την έδωσε και στον Ανδρέα Χρήστου, να την υπηρετήσουμε την πόλη. Θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσω να χτίσω πάνω στο έργο του κυρίου Χρήστου και των προηγούμενων δημάρχων. Θα προσπαθήσω να, αν θέλετε, να συμπληρώσω ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί. Έχοντας υπόψη ότι πάνω απ' όλα είναι η Λεμεσός, είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών, η ποιότητα της ζωής τους. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Και νομίζω, κύριε Νικολαίδη, ότι επειδή ήταν μια δύσκολη μάχη και σε άλλους δήμους είχαμε την ανατροπή, νομίζω ότι δίνεται και ένα μήνυμα ότι αξίζει να δοκιμάσεις και χωρίς να γνωρίζεις αν με σιγουριά θα βγεις, διότι νομίζω ότι και η νίκη είναι και λίγο πιο γλυκιά όταν έχεις πολεμήσει πολύ για να την κερδίσεις. Σίγουρα δεν μπορεί κανένας να θεωρήσει ότι οι μάχες είναι χαμένες από την αρχή. Η μάχη χαμένη είναι αυτή που δεν δίνεται. Όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν έχει σημασία ποιες πολιτικές δυνάμεις στηρίζουν κάποιον υποψήφιο, γι' αυτό, τι λένε τα νούμερα. Ναι, το είδαμε πολύ να έχουμε συμμαχίες, πάρα πολλά κόμματα, δυνατά κόμματα να στηρίζουν δυνατούς υποψηφίους και τελικά να μην τα καταφέρνουν. Εσείς τι μήνυμα θεωρείτε ότι έδωσαν οι πολίτες με αυτή την ανατροπή? Καταρχήν θεωρώ ότι ένα αρνητικό είναι το γεγονός ότι λιγότεροι από ένα στους δύο ψήφισαν, ιδιαίτερα στη Λεμεσό. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ ανησυχητικό και πρέπει να μας απασχολήσει. Το μήνυμα που έστειλαν οι πολίτες είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν χωράει να εμπλακεί στην οποιαδήποτε
κομματική διελκυστίδα, αντιπαράθεση, δοσοληψία, αν θέλετε. Οι πολίτες αποφάσισαν όπως ήδη έκριναν τους υποψήφιους, τους υποψήφιους δημάρχους. Κύριε Νικολαίδη, επειδή ξέρουμε ότι το κόμμα σας στήριξε άλλον υποψήφιο και ο κύριος Σιζόπουλος έκανε λόγο για υπόσκαψη της ΕΔΕΚ, ειδικά στην Λεμεσό, θέλετε να το σχολιάσετε αυτό? Κυρία Σιάση μου, πραγματικά δεν θέλω να κολλήσω σε αυτό το θέμα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με χαροποίησε το γεγονός ότι δεν με στήριξε το κόμμα μου. Όμως αυτά έχουν συζητηθεί κατά επανάληψη. Εγώ θέλω να κοιτάξω μπροστά και πραγματικά θα αφήσω πίσω μου όλες αυτές τις καταστάσεις οι οποίες δεν είναι ούτε παραγωγικές ούτε μας προσθέτουν κάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Και φυσικά αναμένουμε, κύριε Νικολαίδη, να υλοποιήσετε και όλα όσα έχετε προαναγγείλει για τον Δήμο Λεμεσού για την επόμενη πενταετία. Θα σας παρακολουθούμε από κοντά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλοι να στρωθούμε στη δουλειά, όλοι. Και αυτοί που τέλος πάντων πήραν την εντολή και αυτοί που δεν την πήραν αυτή τη φορά, όλοι θα συστρατευτούμε και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε αυτό για το καλό της Λεμεσού μας. Να είστε καλά. Μάλιστα, κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε πίσω στην Μύρια να δούμε αν έχουμε αφήσει κάτι από το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, Μύρια, νομίζω τον άκουσες και εσύ τον κύριο Νικολαίδη. Ακριβώς, ναι. Τον άκουσα, τα είπε πως τα αισθάνθηκε ο κύριος Νικολαίδης. Εγώ αυτό που προσπαθούσα να σας πω προηγουμένως είναι να σας μεταφέρω καλύτερα το κλίμα που επικρατούσε χθες βράδυ. Δεν είμαι σίγουρη πώς ακούσατε. Πάντως πέρσα, αρκεί να σας αναφέρω ότι και εμείς ως δημοσιογράφοι τα τηλεοπτικά συνεργεία που ήμασταν εκεί για να καλύψουμε την εκλογική διαδικασία της Λεμεσού, αρκεί να σας πω ότι πήγαμε και ήρθαμε από το ένα επιτελείο στο άλλο 4 με 5 φορές. Νομίζω αυτό είναι αρκετό για να καταλάβετε τι ακριβώς γινόταν. Τη μια στιγμή βρισκόμαστε στο ένα επιτελείο, χαμόγελα και πανηγυρισμοί. 5 λεπτά μετά, ακριβώς αντίθετα συναισθήματα, πηγαίναμε στο άλλο και μία από τα ίδια. Έτσι μας πήγε η βραδιά στην Πάντως, Μύρια, νομίζω αξίζει τον κόπο να το σημειώσουμε ότι όλοι οι εκλεγέντες δήμαρχοι ευχαρίστησαν τις συζύγους τους. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ο κύριος Νικολαίδης συγκινημένος δεν μπήκε στη διαδικασία να αναφέρει άλλους ανθρώπους, όπως είπε ο ίδιος, για να μην αφήσει κάποιον πίσω. Όμως όλοι δεν ξέχασαν να ευχαριστήσουν πάνω απ' όλα τις συζύγους τους, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα τους. Και νομίζω είναι πολύ σημαντική η στήριξη των συζύγων τους, των ανθρώπων που έχει δίπλα του ο καθένας σε τέτοιες στιγμές. Κάτι άλλο που ίσως αξίζει να σταθούμε πέρσα, έτσι γενικότερα να πούμε, είναι ότι όλοι οι δήμαρχοι της Λεμεσού, της Μίζωνος ενώντας, είναι όλοι καινούργοι, εκτός από έναν, τον κύριο Δώρο Αντωνίου, στη Μέσα Γειτονιά. Κάποιοι επαναδιεκδίκησαν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Κάποιοι δεν επαναδιεκδίκησαν, όπως για παράδειγμα ο κύριος Χατζητοφής στο Δήμο Αγίου Αθανασίου. Δεν επαναδιεκδίκησε μετά από χρόνια. Κατά τα λοιπά, όμως, είναι όλοι καινούργοι πλην του Δώρου Αντωνίου. Αέρας ανανέωσης, ακριβώς. Λοιπόν, στην Ελεμεσό. Αλλαγή, νομίζω, η Λεμεσάνη. Μάλιστα. Μύρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην επαρχία Λεμεσού, εντωμεταξύ, είχαμε και έναν φοιτητή, ο οποίος είναι ο νέος κοινοτάρχης Λόφου. Βρίσκεται εδώ κοντά μας και ο Στέλιος Χαραλάμπους για να μας ενημερώσει για αυτή την εκλογή. Αλλά έχουμε και τον ίδιο τον κοινοτάρχη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε πρώτα στο Στέλιο, έτσι λίγο να μας πει λίγα πράγματα για αυτή την εκλογή και ακολούθως θα πάμε να του μιλήσουμε για να δούμε ένας φοιτητής τι πλάνα μπορεί να έχει ως κοινοτάρχης για την κοινότητά του. Καλό μεσημέρι, Πέρσα, καταρχήν. Πράγματι, ο φοιτητής, ο 20χρονος φοιτητής της νομικής Νίκος Σπύρου εξελέγει κοινοτάρχη στο χωριό Λόφου της επαρχίας Λεμεσού, λαμβάνοντας 107 ψήφους. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι ο νεότερος κοινοτάρχης που έχει εξελεγεί. Μάλιστα. Έχουμε και σε πάρα πολύ λίγο θα έρθω ξανά κοντά σου, γιατί θα αναφερθούμε και στα θρίλερ που παίχτηκαν σε πάρα πολλούς δήμους. Πάμε όμως να πούμε, έτσι να χαιρετήσουμε τον κύριο Σπύρου, τον 23χρονο φοιτητή, ο οποίος είναι ο νέος κοινοτάρχης της Λόφου. Κύριε Σπύρου, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, συγχαρητήρια καταρχήν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, για τη φιλοξενία στο ΜΕΚΑ. Ευχαριστώ, κυρία Πέρσα. Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές κοινότητες είναι ότι φεύγουν οι νέοι, δεν μένουν καν εκεί ως κάτοικοι της περιοχής για να κάνουν τις οικογένειές τους, και δυστυχώς αδειάζουν και ερυπώνονται τα χωριά. Και τώρα νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα ελπίδας το ότι ένας νέος άνθρωπος αποφάσισε όχι απλά να μείνει στην κοινότητά του, αλλά και να ηγηθεί και να, δεν ξέρω, να αλλάξει τα πράγματα. Γιατί αποφασίσατε να βάλετε υποψηφιότητα? Ο λόγος που αποφάσισα να κατέλθω υποψήφιος ο κοινοτάρχης Λόφου ήταν ότι υποκινούμενος από την υπερβολική αγάπη μου για τον τόπο μου μεγάλωσα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω στον τόπο μου, έχω όραμα για τη Λόφου, όρεξη για δουλειά, ναι, και μπορώ να βοηθήσω την κοινότητα μου. Ευχαριστώ όλους τους χωριανούς που με βοήθησαν με την ψήφων τους, mm-hmm, όχι μόνο τους 107 ψηφοφόρους μου, αλλά όλη την κοινότητα, γιατί από σήμερα είμαι κοινοτάρχης ολόκληρης της Λόφους. Τους mm-hmm δηλώνω υπεύθυνα ότι θα εργαστώ σκληρά, με διαφάνεια και αμεροληψία για το καλό της κοινότητας μας. Mm-hmm. Θα ενώσω δυνάμεις και θα διεκδικήσουμε δυναμικά την αναβάθμιση της Λόφος μας. Να πούμε ότι είσαι φοιτητής, δεν έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές σου, έτσι δεν είναι? Είμαι τελειόφοιτος φοιτητής νομικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Είμαι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εράσμους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Άρα θα παραμείνεις στην Κύπρο? Ναι, ναι, λόγω των εκλογών μπήκα στο πρόγραμμα Εράσμους. Ναι. Για να μπορώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις του κοινοτάρχη. Μάλιστα, κοινοτάρχης και φοιτητής ταυτόχρονα. Θα παρακολουθείς λοιπόν τα μαθήματα από την Κύπρο και έχεις σκοπό να πάρεις και το πτυχίο από την Κύπρο. Δεν θα ξαναφύγεις, διότι είναι πολλές υποχρεώσεις του βέβαια, κοινοτάρχη. Βέβαια, είναι πολλές υποχρεώσεις του κοινοτάρχη. Mm-hmm. Με πλήρη συνείδηση της ευθύνης που απορρέει η θέση του κοινοτάρχη, διεκδίκησα αυτή τη θέση. Και ευχαριστώ που τους ψηφοφόρους μου με τίμησαν με την ψήφο τους και μου έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης. Και είναι και ένα μήνυμα και στους... Γιατί πολλές φορές λένε οι νέοι είναι έξω από την πολιτική, θέλουμε νέους στην πολιτική, αλλά όταν ένας νέος διεκδικήσει μια θέση στην πολιτική, πολλές φορές μπορεί να κατακριθεί, να δεχθεί πόλεμο. Όμως η Λόφου έδωσε ένα μήνυμα χθες ότι θέλουμε τους νέους, νέους όχι τόσο ηλικιακά, νέους με νέα μυαλά, με νέες ιδέες, mm-hmm, δώσαμε ένα μήνυμα πιστεύω προς τα έξω ότι οι νέοι μπορούν και είναι έτοιμοι να προσφέρουν. Είχες αντιμετωπίσει αντιδράσεις όταν είχες αποφασίσει να υποβάλεις υποψηφιότητα ή χάρηκαν εκεί στην περιοχή σου? Κοιτάξτε, δέχθηκα όχι αντιδράσεις... Ήταν η πρώτη επαφή, ας πούμε, 22 χρονών, να εκλέξω έναν κοινοτάρχη 22 χρονών, όμως από την άλλη, είχα θερμούς υποστηριχτές οι οποίοι αγκάλιασαν την υποψηφιότητά μου από την πρώτη ώρα, στάθηκαν στο πλάι μου και με βοήθησαν πάρα πολύ σε όλο αυτό το ταξίδι των 5 μηνών του προεκλογικού μου αγώνα, για να καταφέρω να εκλεγώ. Μάλιστα. Πες μας, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλεις να αλλάξεις στην Λόφου? Κοιτάξτε, το πρόγραμμα μου αποτελείται από 4 πυλώνες, το οποίο θα εφαρμοστεί. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν πρακτικά, στη Λόφου. Πρακτικά κάτι που να το γνωρίζουμε και εμείς που δεν καταγόμαστε από τη Λόφου, που είναι πολύ σημαντικό και είναι καλό έτσι να το ξέρουμε. Ναι. Θα προσπαθήσω να αναβαθμίσω τις ήδη υφιστάμενες υποδομές για να μπορούμε να διεκδικήσουμε προσέλευση κόσμους ποιοτικού τουρισμού στην κοινότητά μας. Μάλιστα. Πρώτο πράγμα που θα μόλις αναλάβουμε με το καλό θα είναι η καθαριότητα της κοινότητας, γιατί η καθαριότητα είναι το α και το μέγα. Και μετά θα θέσω σε εφαρμογή το στρατηγικό πλάνο πενταετίας, το οποίο είχα ετοιμάσει προεκλογικά. Πότε αναλαμβάνεις, πότε θα πας να δεις το γραφείο εκεί για να ταυτοποιηθείς? 1η Ιανουαρίου, από όσο γνωρίζω, αναλαμβάνω πλήρως καθήκοντα. Σήμερα είναι η ανακήρυξη. Μάλιστα. Και είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε σκληρά. Το μόνο που είμαι περήφανος ότι κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα δεν έταξα σε κανένα, όπως λέμε, δεν έταξα σε κανέναν τίποτα. Και δεν είμαι δέσμιος πουθενά και είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά για το χωριό μου. Με διαφάνεια και αμεροληψία. Με πόσες ψήφους εκλέγηκες?
Με 107, η διαφορά μου από τον αστυποψήφιο μου, τον κύριο Γιώργο Τσακαρίδη, δεν ήταν μεγάλη, όμως σημασία αν έχει ότι κατάφερα να εκλεγώ και είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά για τον τόπο μου. Μάλιστα, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα και φυσικά να πάρεις και το πτυχίο σου στην ώρα που πρέπει, να μην καταφέρεις να τα συνδυάσεις. Με τη μέγιστη επιτυχία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Γεια σου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δούμε τα θρίλερ, να δούμε πού πραγματικά παίχτηκε μάχη στήθος με στήθος και βασικά κρίθηκε το αποτέλεσμα σε ορισμένες ψήφους. Και είχαμε ανατροπή είτε είχαμε τον ίδιο δήμαρχο. Νομίζω ότι στις περιπτώσεις όπου είχαμε επανεκλογή, είτε έγινε με μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, εκεί που, και είναι αυτό που λέμε, ότι εκεί που η τοπική κοινωνία αναγνώρισε ότι ένας δήμαρχος έχει κάνει έργο, τον τίμησε με την ψήφο της. Σε περιπτώσεις που είχαμε την ανατροπή, έγινε και με ορισμένες ψήφους. Τι μπορούμε να πούμε, και ακολούθως να πούμε ότι θα πάμε στην Πάφο να δούμε τι έγινε εκεί, ενώ θα μιλήσουμε και με τον κύριο Φέδωνα, ο οποίος επανεξελέγει, να μας πει και αυτός πώς το έζησε και πώς αισθάνεται. Πράγματι, Πέρσα, είχαμε θρίλερ κατά την χθεσινό βραδινή ψηφοφορία. Ουσιαστικά είχαμε και ανατροπές και εκπλήξεις, με τον τελικό αποτέλεσμα να κρίνονται, όπως είπες και εσύ, με διαφορά λίγο ψήφων και πολλές φορές την ιστάτη. Λίγο δηλαδή πριν φτάσουμε στο 100% των καταμετρημένων ψήφων. Όπως είπε και η Μοίρα από τη Λεμεσό, είχαμε μεγάλη μάχη στην Λεμεσό ανάμεσα στον κύριο Νίκο Νικολαίδη και τον Ανδρέα Χρήστου. Τελικά, βλέπουμε και τη σχετική κάρτα. Με μόλις 9 ψήφους διαφορά, ο κύριος Νικολαίδης εξελεγεί δήμαρχος. Ήταν το μεγαλύτερο θρίλερ, διότι έγινε και ανατροπή. Την ιστάτη είχαμε και προβάδισμα, επικράτησε, όπως ο κύριος Παπαχαραλάμπου στον Στρόβολο. Και νομίζω ότι και στην Αμμό. Επίσης, ο κύριος Γαλανός είχε ένα μικρό προβάδισμα προς το τέλος και το κράτησε. Ναι. Στο 99%. Βλέπουμε τον Στρόβολο, όπου και εκεί είχαμε τον κύριο Παπαχαραλάμπους. Ωραία. Λοιπόν, ναι, και στον Δήμο Στροβόλου, ο κύριος Ανδρέας Παχαραλάμπους και η κυρία Στέλλα Μισαούλη δώσαν πραγματικά μάχη στήθος με στήθος. Με τον πρώτο τελικά να ανακηρύσσεται δήμαρχος με ποσοστό 28,25% έναντι 27,45% της ανθυποψήφιας του. Σε θρίλερ με ανατροπές και εκλογική αναμέτρηση στον Δήμα Μοχώστου, καθώς την τελευταία στιγμή την ιστάτη, θα λέγαμε, επανεκλέει και δήμαρχος ο Αλέξης Γαλανός. Μέχρι να δούμε και την κάρτα της Μοχώστου, αν την έχουμε, διαφορετικά να μας πεις εσύ, μέχρι να τη βάλουμε, να πω ότι εδώ στο Στρόβολο ήταν και το απίστευτο, διότι ο κύριος Παπαχαραλάμπου στηρίχθηκε από πολύ μικρά κόμματα, ναι, την αλληλεγγύη, τη Συμμαχία Πολιτών και τους οικολόγους. Και νομίζω και το κόμμα για τα ζώα, επίσης. Και μιλάμε για τον έκπληξη. Μπορούμε να πούμε τη λέξη έκπληξη, καθώς όπως είπες και εσύ, δεν στηρίχθηκε από τα μεγάλα κόμματα, τα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα. Άρα, αν μπορούμε να πούμε ότι έγινε έκπληξη στον Στρόβολο. Μάλιστα. Στην Αμόχωστο, μας έλεγες. Ναι, στην Αμόχωστο και εκεί ήταν ντέρπι, μπορούμε να πούμε, η εκλογή δημάρχου, καθώς ο κύριος Αλέξης Γαλανός επανεκλέγηκε με μόλις 23 ψήφους διαφορά από τον ανθυποψήφιό του. Στην Αντίπερα Όχθη είχαμε και εύκολα περάσματα, αν μπορούμε να πούμε, όπως στον Δήμο Λευκοσίας, που σχετικά εύκολα επανεκλέγηκε ο Κωνσταντίνος Γιορκάτσης με ποσοστό 68,86%. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Είχαμε κάποιους δήμους που είχαμε τόσο μεγάλα ποσοστά και όπως συνηθίζουμε να λέμε, ποσοστά μακαρίου, όταν είναι εκεί γύρω στο 70%. Ένας από αυτούς τους δήμους ήταν και ο Δήμος Λευκοσίας. Και αν δεν κολλάω, ξεκαθάρισε από νωρίς. Από νωρίς. Νομίζω ότι δεν ήταν βέβαια και ανατροπή, ήταν κάτι αναμενόμενο για όλους. Εκεί που είχαμε επίσης ψηλά ποσοστά και δεν ήταν αναμενόμενο, όχι τόσο τουλάχιστον, όχι τόσο τη Λευκοσία, ήταν ο Δήμος Παραλιμνίου, όπου εξελέγει ο Θεόδωρος Πυρίλης, επανεξελέγει. Επανεξελέγει, ναι.
Και στη Λάρνακα είχαμε νέο δήμαρχο, εξελέγει ο κύριος Ανδρέας Βύρας. Ναι, βλέπουμε εμείς τώρα την κάρτα με το Παραλίμνη. Ναι, στο Παραλίμνη εξελέγει ο Θεοδωρός Πύλης με ποσοστό 60,95%. Πολύ σημαντικό. Λάρνακα. Στη Λάρνακα ο κύριος Βύρας με ποσοστό 35,74%. Εντάξει, όπως προείπαμε, στην Πάφο ο κύριος Φέδωνος με ποσοστό 55,66% αφήνοντας πίσω τον κύριο Άκη Χρυσόμηλο. Έγινε πολύ καλή δουλειά και πρέπει να το πούμε και από τα exit poll και τις προβλέψεις από εκλογικούς αναλυτές, διότι έπεσαν μέσα στα αποτελέσματα. Μάλιστα, είχαμε πολύ γρήγορα και τις πρώτες δηλώσεις πριν καν ουσιαστικά να μπει η καταμέτρηση να φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Είχαμε και τις δηλώσεις, τις πρώτες δηλώσεις, ο κύριος Φέδωνος, ας πούμε, πολύ γρήγορα. Καταμέτρηση ήταν, δεν είχε καν ξεκινήσει και μετά το exit poll βγήκε και είπε ότι. Εντάξει, βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή είναι τοπικές κοινωνίες, Στέλιο, νομίζω ότι υπάρχει η αίσθηση, μπορούν να πιάσουν έτσι λίγο το πνεύμα και τι ακριβώς συνέβη. Αντιλαμβάνονται και ήδη, μιλώντας και με τον κόσμο, τοπικές κοινωνίες. Εντάξει, σε μερικές περιπτώσεις είναι και μικρές κοινωνίες, αντιλαμβάνονται και ήδη ποιοι τους στηρίζουν και ποιοι όχι. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε και νωρίς ορισμένα αποτελέσματα και γνώριζαν και οι ίδιοι αν θα εκλεγούν ή όχι. Αν θέλετε να περάσουμε λίγο στους υπόλοιπους δήμους και να πάμε στον Δήμο Λακατάμιας, όπου εξελέγει η κυρία Φωτούλα Χατζηπαπά με ποσοστό 44,3. Στην Εγκόμη είχαμε επανεκλογή του Ζαχαρία Κυριάκου με ποσοστό 44,4. Στην Μόρφο εξελέγει. Είναι σημαντικό, βέβαια, εντάξει, πιο μικρή δήμη. Είχαμε και εκεί την διαφορά και με μεγάλα και με μικρά ποσοστά. Νομίζω ότι αυτό που μας έμεινε όσον αφορά τις γυναίκες. Είχαμε επιτυχίες γυναικείες και μάλιστα με αρκετά υψηλό ποσοστό και ελπίζουμε πραγματικά και στις επόμενες δημοτικές να έχουμε ακόμα περισσότερες γυναίκες ως υποψήφιες. Βέβαια, για να μπορέσουμε να έχουμε και καλά ποσοστά, αλλά όπου οι γυναίκες υπήρχε υποψήφια γυναίκα, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Όντως, υπάρχει έντονο γυναικείο άρωμα στις τοπικές εκλογές. Είναι να μην βάλουμε κάτι στο μυαλό μας. Απλώς είναι το θέμα το να αποφασίσουμε να είμαστε υποψήφιες. Τώρα να κλείσουμε, έχουμε την κοινότητα ξυλοφάγου που έχουμε εκεί την εκλογή πρώην βουλευτή. Ναι, πράγματι στην κοινότητα ξυλοφάγου ο πρώην βουλευτής του Δημοκρατικού Συνεδρίου Γιώργος Τάσος εξελέγει και στην γενέτειρά του λαμβάνοντας 46,34%. Ήταν πρώην βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού. Μάλιστα, ο κύριος Αγγλογάλος, ο κοινοτάρχης μέχρι πριν, μέχρι τις τελευταίες εκλογές, νομίζω για αρκετές θητείες, είχε πει ότι δεν θα επαναδιεκδικήσει. Οπότε έχουμε τον κύριο Τάσο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο. Πάμε εμείς τώρα να συνεχίσουμε να μιλήσουμε με την Κατερίνα Αγαπητού. Καθώς, Κατερίνα, παρά το γεγονός ότι από ό,τι φάνηκε είχαμε ανατροπή σε πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε μεγάλους δήμους και παρά τη στήριξη πολλών κομμάτων, δεν εκλέγηκε ο υποψήφιος που στήριζαν αυτά τα κόμματα. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, και ενώ μιλούσαμε και για ανεξάρτητους, τώρα την επόμενη μέρα τα κόμματα μετρούν επιτυχίες και αποτυχίες. Ακριβώς έτσι, ακριβώς απερθά, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι μετρούν δικαίωση, χαστούκια, αλλά και πολλά μηνύματα τα οποία έστειλαν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στα μεγάλα αλλά και τα μικρότερα κόμματα. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκλογές δεν κέντρισαν το ενδιαφέρον των πολιτών, αφού η αποχή έφτασε μέχρι το 37,7%, τα κόμματα πήραν μια γεύση της απαξίωσης, που έτσι και αλλιώς η αποχή ήταν ο μεγάλος νικητής, αλλά και τις γενικότερες τάσεις που μπορεί κάποιος να πει πλανάτε. Να πούμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, από ό,τι φαίνεται, δεν κατάφερε να επηρεάσει τους δημότες σε κέριους δήμους όπως στο Στρόβολο και την Έγκομη. Ο ΔΣΥ δεν έπεισε με τις επιλογές του κ. Σαββίδη και του Ζαχαρία Κυριάκου. Και να πούμε ότι οι υποστηρικτές του Δημοκρατικού Συναγερμού προτίμησαν τους αντάρτες, θα τους έλεγε κανείς, του κόμματος, τον Ανδρέα Παπαχαραλάμπους και Φίβο Ζαχαριάδη, γυρίζοντας έτσι την πλάτη στις αποφάσεις της ηγεσίας του κόμματος. Ωστόσο, να πούμε πέρσι ότι υπήρξε μια ισορροπία πάνω σε αυτή την εικόνα, με τη νίκη του Νίκου Νικολαίδη, έτσι δικαιώνοντας την απόφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού, παρά τις όλες εσωκομματικές προκαλέσει η απόφαση του αδερφνοφύτου να υποστηρίξει τον Νίκο Νικολαίδη. Να πούμε ότι σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού χθες βράδυ,
σημείωσε ότι το κόμμα του θα προωθήσει αλλαγές. Νομίζω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατάφερε να κερδίσει εντυπώσεις και στην ΠΑΦΟ με τον Φέδωνα Φέδωνος. Ακριβώς. Και επειδή Κατερίνα βάλε μια ανωτελεία, ναι, θα το συνεχίσουμε επειδή έχουμε τον κύριο Φέδωνος. Μπορούμε να τον δούμε και να του μιλήσουμε. Κύριε Φέδωνα, συγχαρητήρια. Καταρχήν, μας ακούει ο κύριος Φέδωνος. Ναι, σας ακούω. Καλό μεσημέρι. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ήταν μια εύκολη μάχη, κύριε Φέδωνος, ή δύσκολη? Ο προεκλογικός, ο κάθε προεκλογικός και κάθε περίοδος εκλογών σίγουρα έχει τις δυσκολίες της και τις ιδιαιτερότητες της. Βεβαίως είχαν παραταχθεί απέναντι με την άλλη υποψηφιότητα αρκετά κόμματα. Mm-hmm. Η αριθμητική ότι το κάθε κόμμα έχει αυτό το ποσοστό, λες και είναι ένα μαντρί και είναι κλεισμένοι οι πολίτες μέσα, ήταν εις βάρος. Όμως αυτό το οποίο διεπίστωσα εγώ και στις προηγούμενες εκλογές, στις δημοτικές, αλλά και στις εκλογές τώρα, είναι ότι οι πολίτες δεν ανήκουν πλέον, μπορεί να έχουν την ιδεολογία τους, μπορεί να πρόσκυνται σε έναν κόμμα, μπορεί να είναι μέλη, ψηφοφόροι, παραδοσιακοί ενός κόμματος. Όμως κανένας πολίτης δεν είναι δεδομένος για κανένα. Μάλιστα. Δηλαδή, κύριε Φέδωνος, γιατί έχουμε, είναι αυτό που συζητάγαμε με την Κατερίνα και θα το συνεχίσουμε σε πάρα πολύ λίγο, αυτό που έχουμε τα κόμματα να μετράνε, επιτυχίες και αποτυχίες. Θεωρείτε ότι ευσταθεί, και να πάρουμε το δικό σας παράδειγμα, εάν δεν σας στήριζε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω και η αλληλεγγύη, πιστεύετε ότι... Όχι, η αλληλεγγύη έκανε κατά συνείδηση. Κατά συνείδηση. Έβγαλε απόφαση πρώτα επαρχιακά υπέρ μου, αλλά μετά το ανέτρεψαν σε κεντρικό επίπεδο. Άφησαν τις τοπικές οργανώσεις εκεί και τον κόσμο να αποφασίσει. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα άλλαζε το αποτέλεσμα? Σίγουρα, να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μια τάξη. Τα πολιτικά κόμματα σίγουρα ασκούν μια πολιτική επιρροή. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Mm-hmm. Όμως, όταν ένα κόμμα λέει ότι κατέγραψα στις βουλευτικές εκλογές 25%, δεν μπορεί μετά να λέει ότι αυτό το 25%, όποιος και να είναι ο υποψήφιος, μέσα από οποιασδήποτε διαδικασίες, θα πάρω αυτό το 25% και θα πάω να το πάρω σε αυτόν τον υποψήφιο, είτε προέρχεται από τον χώρο μου, είτε προέρχεται από άλλο χώρο. Mm-hmm. Τότε θα δείτε ότι ο κόσμος δεν ακολουθεί. Μάλιστα. Εάν τώρα η επιλογή του κόμματος είναι σωστή, και να μην η μετριοπάθεια μου αρέσει, αλλά να πω κάτι έτσι πραγματικότητα και δεν είναι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με στήριξε, οι οικολόγοι με στήριξαν. Ναι. Συσπυρώθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός και μου έδωσε ένα τεράστιο ποσοστό από την εκλογική του δύναμη. Ναι. Εάν ο Δημοκρατικός Συναγερμός αντί εμένα επέλεγε κάποιον άλλο, ναι, ο οποίος κατά την κρίση των ψηφοφόρων ή των μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν ήταν η σωστή επιλογή κατά την κρίση τους, μπορεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός να μην συσπήρωνε ούτε το 40% να πάνε να ψηφίσουν. Μάλιστα. Τον συγκεκριμένο υποψήφιο. Άρα είναι ένας συνδυασμός. Είναι τα κόμματα να αφουγκράζονται. Μπράβο. Να παίρνουν μηνύματα από την κοινωνία και να σέβονται την κοινωνία. Σεβασμός στην κοινωνία τι είναι? Πάρε το μήνυμα, ρώτησε την κοινωνία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ρωτήσεις την κοινωνία πριν τις εκλογές τι θέλει. Υπάρχουν τρόποι σύγχρονοι, επιστημονικοί πλέον, αλλά και... Ξέρεις τι θέλει η κοινωνία. Οφείλει να ανταποκριθείς. Εάν δεν ανταποκριθείς και εσύ πας σε ένα γραφείο και αρχίζεις και μοιράζεις τους δήμους πάνω σε ένα χαρτί και λες εδώ δικός σου, εδώ δικός μου, μετά δεν σου βγαίνει και λες α, okay, κάνουμε αλλαγή, πάρε αυτό, δώσε αυτό, δεν θα ακολουθήσει. Μάλιστα, άρα βλέπουμε ότι λοιπόν το ποσοστό των πολιτών που υπακούει εντός των εισαγωγικών, δηλαδή στα κόμματα και στον όποιον υποψήφιο επιλέξουν, έχει μικρύνει πολύ, γι' αυτό και είχαμε πολλές ανατροπές σε πάρα πολλούς δήμους. Κύριε Φέδωνος, όταν η επιλογή, να το πω ξεκάθαρα και να το κλείσω,
όταν η επιλογή που κάνει ένα κόμμα δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του μέσου πολίτη, του μέσου ψηφοφόρου αυτού του κόμματος, ναι, τότε να μην θεωρεί το κόμμα δεδομένο ότι θα μετακινήσει ή θα δώσει οδηγίες σε αυτό το κομμάτι, ναι, των ψηφοφόρων να πάει να κάνει αυτό που θέλει το κόμμα ή η ηγεσία του οποιοδήποτε κόμματος. Μάλιστα. Κύριε Φέδωνος, περιμένει πολλά από εσάς ο κόσμος, διότι ταυτίστηκε η δική σας υποψηφιότητα και η δράση σας με τις αποκαλύψεις σκανδάλων και τον πόλεμο κατά της διαφθοράς. Και αναμένει πολλά, γιατί ήσασταν από τους υποψήφιους που γνωρίζατε ότι η θητεία σας είναι 2,5 χρόνια και άρα πολύ γρήγορα έρχονται εκλογές. Τώρα έχετε μπροστά σας μια πενταετία. Άρα περιμένω κόσμος να μην... Ναι. Έτσι, 22 μήνες. Επιλέξαμε τον δύσκολο δρόμο των σαρωτικών αλλαγών, τη σύγκρουση με το κατεστημένο και με όλα τα κακά που είχα συμμαζευτεί στην Πάφο, και την ώρα που τα έκανα είχε στιγμές που βρέθηκα στην απόλυτη κριτική και στην απόλυτη απομόνωση. Ναι. Πιστεύατε ότι αυτό... Όμως τι απέδειξε ο ψηφοφόρος? Ότι έχει γνώση και καταλαβαίνει, έχει κριτήριο ο κόσμος. Και να μην υποτιμούμε την κοινωνία ότι οι πολίτες είναι συμφεροντολόγοι, ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα προσωπικά τους. Ο κόσμος, και σας λέω ένα παράδειγμα, άνθρωποι που επηρεάστηκαν από τα έργα τα οποία κάνουμε, άνθρωποι οι οποίοι τους αφαιρέσαμε προνόμια και τους αφαιρέσαμε παρανομίες, ναι, με στήριξαν, με ψήφισαν. Γιατί? Γιατί κατάλαβαν ότι με αυτόν τον τρόπο υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. Άρα ο κόσμος καταλαβαίνει, κατά πλειοψηφία τουλάχιστον, μπορεί κάποιοι να μην καταλαβαίνουν και να μένουν εκεί στο συμφέρον, και ότι εγώ, κύριε, είχα αυτό το προνόμιο έστω και παράνομο και έβγαζα κάποια χρήματα, μου το αφαίρεσε, άρα και εγώ θα είμαι φανατικά εναντίον σου, έστω και αν αναγνωρίζω ότι κάνεις έργα και είσαι σωστός. Άρα ο κόσμος, την ώρα που βλέπει να υπηρετείς την πόλη του, το δημόσιο συμφέρον κτλ., το καταλαβαίνει και την κατάλληλη ώρα θα σε τιμήσει. Κάποιοι όμως, αρκετοί ίσως, ενοχλήθηκαν από κάποιες κινήσεις που έγιναν και όσον αφορά τις προσφορές για έργα. Κάποια στιγμή σκεφτήκατε ότι πρέπει να κάνετε πίσω ή ότι θα σας στοιχήσει την επανεκλογή σας? Όχι. Όχι. Ναι. Και μπορώ να σας πω ότι ένα μέρος αυτής της εκλογικής επιτυχίας οφείλεται σε αυτό. Ο κόσμος δεν ανέχεται τον μπρος πίσω. Ή πάμε μπροστά, σωστά εννοείται, αρχές, νόμοι, διαδικασίες, διαφάνεια, χρηστή διοίκηση, τον μπρος πίσω και τους συμβιβασμούς, τις υποσχέσεις και τα μικροπολιτικά δεν τα ανέχεται πλέον ο κόσμος. Και απεδείχθηκε και στην Πάφο, ίσως περίτρανα εδώ, ότι παρόλο που ενοχλήθησα, μπορεί να ενοχλήθησαν 5, εκτίμησαν αυτό το γεγονός 15. Μάλιστα. Άρα όποιος μπει στη λογική, μα θα χάσω ψήφους, και εκλέγεσαι και σκέφτεσαι τις επόμενες εκλογές, είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις. Μάλιστα. Όταν εκλέγηκα πριν από 22 μήνες, ναι, δεν σκεφτόμουν τον Δεκέμβρη τώρα. Είπα ότι θα γίνουν αυτά τα πράγματα και πρέπει να προχωρήσουν αυτά τα συγκεκριμένα. Τα προχωρήσαμε και ήρθε ο κόσμος από μόνος του και πήραν τις αποφάσεις του. Εάν έμπαινα στη λογική του πάρε δώσε των συμβιβασμών, να είστε βέβαιος ότι δεν υπήρχε περίπτωση χθες, δεν είχα καμία πιθανότητα επανεκλογής, ακριβώς γιατί ο κόσμος θα καταλάβαινε ότι είμαι και εγώ μέρος του ίδιου παιχνιδιού, του πάρε δώσε της μικροπολιτικής, των συνδιαλλαγών. Άρα θα βαρέθηκε ο κόσμος αυτά. Όπως μας είπατε ότι και ο κόσμος αλλάζει, οι πολιτικές αυτές τις οποίες ακολουθείτε εγκρίνονται, φάνηκε. Είσαστε και δημοτικός άρχοντας της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης σε πάρα πολύ λίγο καιρό. Χθες βράδυ είχαμε πανηγυρισμούς. Τι εννοείται με την εκλογή? Ναι, σεμνά, όμορφα, χωρίς ακρότητες, χωρίς οτιδήποτε. Η πόλη όλη ξημέρωσε μια καινούργια μέρα σήμερα, όλοι ενωμένοι, με συνένεση, όσον όχι αφορά διαχωρισμούς. Το Δημοτικό Συμβούλιο, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο?
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε 2-3 πολύ ευχάριστα πράγματα. Έχουν, από τους 20 Δημοτικούς Συμβούλους έχουν εκλεγεί 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου κάτω των 40 ετών. Από τους 21 με τον Δήμαρχο οι 13 είμαστε κάτω από 40 χρόνο. Ναι. Από τους 20 Δημοτικούς Συμβούλους οι 15 είναι καινούργοι, πρώτη τους θητεία τώρα. Μάλιστα. Και για πρώτη φορά έχει εκλεγεί ομογενής Έλληνας, μία γυναίκα, κοπέλα, δικηγόρος, ομογενής Έλληνας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο δείχνει και από τα αποτελέσματα, αυτή η υποψηφιότητα δεν στηρίχθηκε μόνο από ομογενείς, αλλά και από Ελληνοκύπριους, ντόπιους κάτοικους, πράγμα που δείχνει την ενσωμάτωση, γιατί ίσως κάτι που δεν γνωρίζει κανείς, το 25% του πληθυσμού της πόλης της Πάφου είναι ομογενείς Έλληνες πόντι στην καταγωγή. Μάλιστα. Κύριε Φέδωνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και όπως λέμε και σε όλους τους νέους δημάρχους, θα σας παρακολουθούμε από κοντά για να βλέπουμε τώρα αυτά που έχετε πει να γίνονται και πράξεις. Να είστε καλά. Το πιο σημαντικό αυτό είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε ξανά στην Κατερίνα έτσι για να δούμε και συνοπτικά το πώς αντιλαμβάνονται τα αποτελέσματα, τα κόμματα. Κατερίνα. Είχαμε μείνει πέρυσι στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Πάμε τώρα στο Ακέλο, που από μεριάς τους θεωρούν με μεγάλη πληγή ήττα στο νήμα, θα έλεγε κανείς, του Ανδρέα Χρήστου στη Λεμεσό. Παρ' όλα αυτά, το Ακέλ κατάφερε να εκλέξει 10 κομματικούς δημάρχους, ενώ άλλοι 4 εκλέγησαν με δική του υποστήριξη. Ως νίκη μπορεί να θεωρηθεί και το ντέρπι μέχρι τέλους στο Στρόβολο, όπου η κυρία Στέλλα Μισαούλη τερμάτισε δεύτερη για την δημαρχία. Μεγάλο ατού επίσης είναι και ο Δήμος Λάρνακας, ο κομματικός υποψήφιος Ανδρέας Βίρα είναι ο νέος δήμαρχος. Από την άλλη έχουμε το Δημοκρατικό Κόμμα και την ΕΔΕΚ. Το Δημοκρατικό Κόμμα κρατά χαμηλούς τόνους, θα έλεγε κανείς. Κατάφερε και εξέλεξε 7 δημάρχους και κοινοτάρχες που προέρχονται από το κόμμα και άλλους 10 τους οποίους υποστήριξε. Στους ηττημένους κατατάσσεται η ΕΔΕΚ. Να πούμε ότι κατάφερε να εκλέξει βεβαίως τον Σοφοκλή Σοφοκλήου στα Λεύκαρα και τον Νίκο Χατζηστεφάνου στον Καραβά. Ωστόσο, απέτυχε το τεστ, έλεγε κανείς, Δίκο ΕΔΕΚ. Να πούμε ότι τα δύο κόμματα συμπορεύτηκαν σε 23 από τους 39 δήμους. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν τους βγήκε όπως θα ήθελα. Το κάθε κόμμα, λοιπόν, μετράει τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες τους σε αυτές τις δημοτικές εκλογές. Έχουν το νόημά τους, έχουν το, τέλος πάντων, το μήνυμα, το κάθε αποτέλεσμα έχει το δικό του το μήνυμα. Μάλιστα. Τώρα αυτό που απομένει είναι να δούμε πώς σήμερα ξημερώνει η μέρα για τα κόμματα και πώς αυτές τα αποτελέσματα θα επηρεάσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε το πρωί ο Μαρίνος Ιζόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο οποίος, όπως είπαμε, έκανε λόγο για προσπάθεια υπόσκαψης της ΕΔΕΚ στον Δήμο, στην Λεμεσό. Γενικότερα κάτι που, όπως είπε, λέει ο ίδιος, δεν επετεύχθη. Πάμε να τον ακούσουμε και να επιστρέψουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Στην Λεμεσό, που ήταν η επαρχία που δεχτήκαν μεγαλύτερο πόλεμο, δεν κατόρθωσαν να συρρυκνώσουν τα ποσοστά της ΕΔΕΚ. Αντίθετα, διατηρήσαμε τα ποσοστά μας και σε δύο δήμους, στον Δήμο Πολεμιδίων και στο Δήμο της Μέσα Γειτονιάς, αυξήσαμε τα ποσοστά του κόμματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο κόσμος ψήφιζε το κόμμα του στα δημοτικά συμβούλια, αλλά έκανε άλλες επιλογές στην περίπτωση των δημάρχων. Στην περίπτωση των δημάρχων δεν μπορώ να πω ότι υπήρχαν, γιατί αν προσέξετε στο Δήμο της Λεμεσού, δεν τυχαίνει το γεγονός ότι ένας αριθμός από πρώην στελέχη της ΕΔΕΚ ήταν υποψήφιοι με τους συνδυασμούς των άλλων κομμάτων. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ήταν μια πρόσθετη προσπάθεια κάποιοι να υπονομεύσουν και να χτυπήσουν την ΕΔΕΚ. Μάλιστα, δεν δίστασαν πολλές φορές να λένε ότι ο στόχος είναι να διαλύσουν την ΕΔΕΚ στη Λεμεσό. Δεν το καταστώσουν και δεν θα το καταστώσουν. Η ΕΔΕΚ, παρά τα προβλήματα, της έχει βαθιές ρίζες. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην Πάφο και την Μιλίτσα Πολεμίτου για να δούμε, γιατί εκεί έχουμε δύο κοινότητες όπου θα ξαναγίνει όλη η διαδικασία, διότι υπήρξε ισοψηφία. Πάμε να μας ενημερώσει η Μιλίτσα για τις λεπτομέρειες. Ποιες είναι καταρχήν αυτές οι κοινότητες, Μιλίτσα? Καλό μεσημέρι από την Πάφο.
Οι δύο κοινότητες είναι η Αναδιού και η Αξίλου. Mm-hmm. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε ισοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων κοινοταρχών και με βάση των περί κοινοτήτων νόμων, και αφού προηγηθεί βεβαίως και συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, θα διεξαχθεί επαναληπτική εκλογή. Αυτό τουλάχιστον μας διαβεβαίωσε χθες η εφόρος εκλογικής περιφέρειας Πάφου, η κυρία Μέρη Λάμπρου. Μάλιστα. Μιλίτσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναμένουμε να δούμε αν θα καταφέρουμε αυτή τη φορά να έχουμε ένα άλλο αποτέλεσμα και να έχουμε τελικά τον κοινοτάρχη. Και φυσικά θα τα ανακοινώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε. Πάμε στον Γιώργο Χατζηπαναγίτη. Όπως είπαμε, είχαμε αναγκαστική προσγείωση στην Τουρκία αεροσκάφους της EasyJet. Το αεροσκάφος αναχώρησε από την Πάφο με προορισμό το Μάντσεστερ. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Αταθούρκ της Κωνσταντινούπολης πραγματοποίησε αεροσκάφος της EasyJet που απογειώθηκε από την Πάφο με προορισμό το Μάντσεστερ λόγω άδειας θεσίας ενός εκ των επιβατών της. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο επιβάτης είναι σε ευθεσία ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο και ο πιλότος ζήτησε από το αεροδρόμιο Αταθούρκ άδεια για αναγκαστική προσγείωση. Ο επιβάτης δέχτηκε αμέσως τις πρώτες βοήθειες στο αεροδρόμιο Αταθούρκ, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία του και η αδιαθεσία που προκλήθηκε λόγω χαμηλής πίεσης. Το αεροσκάφος στη συνέχεια συνέχισε την πορεία του και έφτασε στον τελικό του προορισμό που ήταν το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, όπως είπαμε πέρσα. Μάλιστα, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στην Μέλανη Τρεμούρη τώρα για μια άλλη ευχάριστη είδηση. Έχουμε τον υπερτυχερό του Τζόκερ και είναι μάλιστα από την Κύπρο. Η Μέλανη θα μας ενημερώσει. Μέλανη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Πέρσα. Την ώρα που τα βλέμματα ήταν σταμένα στις δημοτικές εκλογές, ένας τυχερός στην Κύπρο κέρδισε 2.667.000 ευρώ παίζοντας Τζόκερ. Το τυχερό δελτίο που κατατέθηκε σε πρακτορείο στην Έγκομη έχει αξία μόλις 5 ευρώ και πέτυχε μια επιτυχία πρώτης κατηγορίας και νέα επιτυχία δεύτερης κατηγορίας. Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι 5, 9, 11, 28 και 31 και τζόκερ ο αριθμός 19. Στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν 12 τυχεροί, από τους οποίους οι 9 είναι στην Κύπρο και κερδίζουν από 18.613 ευρώ πέρσι. Μέλανη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια λοιπόν στον τυχερό ή στην τυχερή. Εμείς πάμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα για να δούμε βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της φωνικής βομβιστικής επίθεσης στην Κεσάρια με στόχο λεωφορείο. Να πούμε ότι έχουμε νεότερα και όσον αφορά τον απολογισμό των νεκρών, ενώ συνεχίζονται και οι συλλήψεις. Θυμίζει μια συνηθισμένη ημέρα. Το λεωφορείο που ήταν στόχος της βομβιστικής επίθεσης μπήκε σε κεντρικό δρόμο από αριστερά. Ο καμικάζι αυτοκτονίας πλησίασε με το αυτοκίνητο και ακριβώς δίπλα του πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το Πανεπιστήμιο Ερυθρηγές της Κεσάριας. Αμέσως, όσοι από τους επιβάτες στάθηκαν τυχεροί και επέζησαν, πετάχτηκαν στο δρόμο. Κάποιοι έντρομοι και τραυματισμένοι βγήκαν μέσα από τα παράθυρα. Έτρεξαν να σωθούν, όπως βλέπετε στο βίντεο φρίκης που κατέγραψε ένα άλλο όχημα λίγα μέτρα πιο πίσω. Bunu çok iyi bilsinler. Bizi böyle bomba saldırılarıyla başka türlü şeylerle eğer yiğitlerse karşımıza çıksınlar, savaşsınlar bizle. Υποβασταζόμενοι, με το βλέμμα τους να στάζει πόνο και οργή, οι συγγενείς των θυμάτων ξέσπασαν όταν είδαν τα φέρετρα των αγαπημένων τους προσώπων στην αεροπορική βάση της Κεσάριας. Μια πόλη γνωστή για τα ισχυρά εθνικιστικά της αισθήματα. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στην Τουρκία όταν ο Ερντογάν έδειξε το PKK ως υπεύθυνο για την επίθεση με τους 14 νεκρούς. Εξαγριωμένοι εθνικιστές προχώρησαν σε αντίπεινα, κατέβασαν μέχρι και τη σημαία του κόμματος. Εισέβαλαν στα γραφεία του Χαντεπέ στην Κεσάρια και τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Μπαράζ επιθέσεων και εκρήξεων στα γραφεία του Φιλοκουρδικού Κόμματος στην Κωνσταντινούπολη. Περίπου 40 άνθρωποι έσπασαν την πόρτα, τα τζάμια και έβαλαν φωτιά στα γραφεία του.
Το Χαντεπέ καταδίκασε τη χθεσινή βομβιστική επίθεση, απευθύνοντας έκκληση να δοθεί ένα τέλος σε πολιτικές και ρητορικές που δημιουργούν πόλωση, εχθρότητα και βία. Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφοντας θα ανοίξουμε αυτή την μεγάλη συζήτηση για τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών εδώ με προσκεκλημένους πολιτικά πρόσωπα φυσικά. Εκατοντάδες διαδηλωτές της αντιπολίτευσης απέκλεισαν το κοινοβούλιο στη Βαρσοβία εχθές το βράδυ. Η πρωθυπουργός Πολωνίας Μπεάτα Σίδλο και ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη Γιαροσλάβ Κατσίνσκι φυγαδεύτηκαν. Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν τα αυτοκίνητά τους να αποχωρήσουν από το κοινοβούλιο και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να τους διασκορπίσουν. Διαμαρτυρήθηκαν ενάντια σε ένα νέο κανονισμό περιορισμού της πρόσβασης μέσων ενημέρωσης στη Βουλή, καθώς και ενάντια στη διαδικασία ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2017, σε συνθήκες που η αντιπολίτευση κατήγγειλε ως παράνομες. Νωρίτερα, βουλευτές της αντιπολίτευσης σήκωσαν πάνω μέσα στο κοινοβούλιο με το σύνθημα «Ελευθερία στον τύπο». Χάος και στη Βενεζουέλα. Μετά την απόσυρση του μεγαλύτερου χαρτονομίσματος λόγω έλλειψης ρευστού, ξεκίνησαν οι βανδαλισμοί και οι συγκρούσεις. Κρατώντας τα χέρια τους το χαρτονόμισμα των 100 Μπολιβάρ που αποσύρθηκε, ομάδες διαδηλωτών έκλεισαν τους δρόμους. Απαιτούσαν από τους καταστηματάρχες να δεχτούν το χαρτονόμισμα. Δεκάδες μαγαζιά λαϊλατήθηκαν. Τα νέα χαρτονομίσματα θα κυκλοφορούσαν την Πέμπτη, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Όμως αυτό δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να δεθούν τα χέρια των πολιτών για ακόμη μία φορά. Ο Νικολάς Μαδούρο υποστήριξε πως αυτό το μέτρο ήταν απαραίτητο. Tuve que tomar una medida dura, radical, para quemarle las manos a las mafias. Έξω από την Κεντρική Τράπεζα στο Καράκας, χιλιάδες πολίτες σχημάτισαν ουρές για να αλλάξουν τα χαρτονομίσματα που αποσύρονται πριν από την τελική προθεσμία την Τρίτη. Σε επιστρέφουμε στο στούντιο να καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Σοφοκλέος από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Καλό μεσημέρι. Καλωσορίσατε τον κύριο Γιώργο Γεωργίου από το ΑΚΕΛ, τον κύριο Πανίκο Λεωνίδου από το ΔΙΚΟ και την κυρία Μαρία Παναγιώτα από την ΕΔΕΚ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θέλω να πω έτσι ξεκινώντας, να την αναφέρω μία είδηση που αφορά την Αθιένου. Εκεί, κύριε και κυρία, είχαμε και έναν ψηφοφόρο, ο οποίος δεν ήθελε να κακοφανίσει κανέναν από τους υποψήφιους και τους ψήφισε όλους και έχει κυκλοφορήσει και το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Φυσικά δεν πήρε κανένας την ψήφο τελικά, λόγω και των κανονισμών. Τώρα, συμμετείχε όμως. Συμμετείχε. Αν δεν είναι τουλάχιστον. Είναι σημαντικό. Συμμετείχε. Ναι. Είναι και αυτή μια έκβαση. Μπορεί να ήταν ικανοποιημένο με όλου. Λέτε να ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ότι του αρέσαν όλοι. Είναι μια πιθανότητα. Μάλιστα. Συμμετείχε ο άνθρωπος στην διαδικασία. Ναι, γνωρίζοντας όμως ότι η ψήφος του δεν θα καταχωρηθεί ως έγκαιρη. Είναι μια μορφή. Ότι δεν αλλάζει, αλλά είναι μια μορφή. Στέλνει ένα μήνυμα. Νομίζω ότι και με την αποχή ίσως ο κόσμος ήθελε. Θέλησε να στείλει ένα μήνυμα. Ναι, αλλά το μήνυμα που μετράει είναι το μήνυμα των συμμετεχών του. Ναι. Και δύο στους τρεις Κύπριους. Αυτό λέτε, η συμμετοχή αυτή νομίζω ότι γνώριζε ο κύριος ότι δεν θα. Ή η κυρία ότι δεν θα. Ο κύριος συμμετείχε. Δύο στους τρεις Κύπριους συμμετείχαν χτες στην εκλογική διαδικασία για τον θεσμό που καθορίζει ναι. την καθημερινότητά τους από την ώρα που βγαίνουν mm-hmm. από την πόρτα του σπιτιού τους. Πώς θα είναι οι δρόμοι, πώς θα είναι τα πεζοδρόμια που πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, mm-hmm. πώς αναπτύσσεται πολιτιστικά, αθλητικά ο Δήμος. Είναι η καθημερινή. Το χώρο πρασίνου. Τι σχέση έχουν όλα αυτά που λέτε με τα κόμματα? Γιατί είχαμε ανεξάρτητους υποψηφίους, όλοι έτσι δηλώνουν, αλλά σήμερα έχουμε τα κόμματα. Οφείλουμε να για να μην επιτυχίες. Λέμε μόνο τα κακά. Ναι. Οφείλουμε να δώσουμε τα εύσημα στην κοινωνία μας και σε όλο το σύστημα χτες. Διότι αυτές οι εκλογές δεν ήταν πολιτικές. Mm-hmm. Αυτές οι εκλογές και φάνηκε και από τα αποτελέσματα. Ήταν καθαρά τοπικού χαρακτήρα, έγιναν επιλογές δημάρχων και δημοτικών συμβούλων για να είναι η ζωή του κόσμου καλύτερη με την ελπίδα αυτή. Και αν θέλετε κιόλας, τα πολύ στενά αποτελέσματα σε πάρα πολλούς δήμους που κρίθηκαν σε μονάδες ή δεκάδες ψήφων, σε πάρα πολλούς δήμους, δεν είναι οι 2-3 που συζητούμε μόνο, είναι και πάρα πολλοί άλλοι, δείχνουν ότι οι πολίτες είχαν μπροστά τους και πολύ καλές επιλογές. Mm-hmm. Διότι αλλιώς δεν θα είχαμε όλη αυτή την κονταρομαχία εχθές ψήφο με ψήφο να παίζονται κορυφαίοι δήμοι με χιλιάδες mm-hmm. ψηφοφόρους.
Αυτό δείχνει ότι είχαν επιλογές καλές μπροστά τους. Και αυτό και ότι υπήρξαν και υποψήφοι όπου... Ένας υποψήφιος είχε μια συμμαχία κομμάτων. Αυτό ισχύει και αν δούμε και τα αποτελέσματα τα χθεσινά, θα δούμε ότι για παράδειγμα υπήρχαν 14 περιπτώσεις δήμων. Ναι. Όπου οι υποψήφοι δήμαρχοι υποστηρίζονταν από Ακέλ Δίκο και ΕΔΕΚ μαζί. Ναι. Από αυτούς τους 14 έχουν εκλεγεί μόνο οι 5. Θα πάω να πάρω ένα σχόλιο. Θέλω να πείτε για το Δημοκρατικό Συναγερμό. Λέω για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα πολύ τρανό παράδειγμα. Θεωρείτε ότι σε αντίθεση με τη συνεργασία, την τριμερή συνεργασία, θα σχολιάσετε. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αφουγκράστηκε καλύτερα το τι ήθελαν οι δημότες. Είναι προφανές από τα αποτελέσματα. Ναι. Είναι προφανές από τα αποτελέσματα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός έκανε επιλογές που κέρδισαν τα κομματικά μαθηματικά. Ναι. Και σας είπα από τις 14 αυτές περιπτώσεις που περιλαμβάνονται κορυφαίες όπως η Λέμεσος, η Αμοχωστός, η Πάφος, η Αγλαντζάο, η Ζημέτιος. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που ήταν και οι τρεις μαζί, σαν το Λαϊκό Μέτωπο το παλιό. Από αυτές στις 8 έχει εκλεγεί δήμαρχος που έχει υποστηριχθεί από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Υπάρχουν και περιπτώσεις που εμείς πρέπει να κοιτάξουμε, όπως για παράδειγμα η Λάρνακα, ο Στρόβολος, η Λακατάμια. Αν θέλετε, εκεί όπου έγιναν επιλογές από τον Δημοκρατικό Συναγερμό συντήρησης που δεν ήταν ανανεωτικές, εκεί είχαμε, είναι αλήθεια και πρέπει να το παραδεχτούμε, δεν αντικρίστηκαν από τις τοπικές κοινωνίες τόσο καλά. Αλλά στο σύνολο, αν πάρουμε το σύνολο των αποτελεσμάτων, τόσο στο επίπεδο των δημάρχων, μάλιστα, όσο και στο επίπεδο των δημοτικών συμβουλίων, μιλάμε για μια πολύ καλή μέρα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά επειδή εγώ δεν θέλω να... Από την άποψη ότι πάει καλά στο θέμα των ψηφοφόρων, αύξησε τα ποσοστά του σε κάποιους δήμους ή τα κράτησε, ή ότι αυτό που σας είπα πριν αφουγκράστηκε το τι ήθελε ο κόσμος. Διότι τον υποψήφιο που στηρίξατε μπορεί να μην είναι, δεν σημαίνει ότι είναι το Δημοκρατικό Συναγερμό. Όχι, υπάρχουν και υποψήφοι που στηρίξαμε που δεν προέρχονται από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά δεν θα είχαν και καμία πιθανότητα εκλογής, εάν δεν υποστηρίζονταν από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Χτες σε όλη την Κύπρο νίκησαν οι τοπικές κοινωνίες πρώτο. Και αυτό δεν πρόκειται να τους το πάρει κανείς. Και όποιος προσπαθήσει να κομματικοποιήσει και να πολιτικοποιήσει μετά τις εκλογές, εκλογές που δεν είχαν πολιτικοποιηθεί και κομματικοποιηθεί πριν από τις εκλογές, θα κάνει λάθος. Υπάρχουν όμως 2-3 περιπτώσεις. Για παράδειγμα, στη Λεμεσό, σε αυτό το στούντιο ήμασταν, μια εβδομάδα συζητούσαμε την επιλογή της Λεμεσού από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Εκείνη η επιλογή δικαιώθηκε. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε μια εβδομάδα συζήτηση. Ωραία. Εδώ με Skype συνδέσεις από την Λεμεσό. Με είχατε εδώ για να ακούω συναγωνιστές μου να διαμαρτύρονται. Δεν μπορεί να κάνουμε μια εβδομάδα αυτή την συζήτηση και τώρα να μην πούμε, να μην έχουμε καν το δυνατότητα να πούμε ότι αυτή η επιλογή δικαιώθηκε για παράδειγμα. Ναι, γιατί φάνηκε ότι και οι δημότες στήριξαν. Μα οι δημότες και η Λεμεσός είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Δεν ξέρω, διότι εμείς δεν είπαμε ποτέ και δεν θα πούμε ούτε σήμερα ότι ο κύριος Χρήστου ήταν κακός δήμαρχος. Ναι. Ο κύριος Χρήστου ήταν ένας δήμαρχος που έχει δώσει έργο. Μάλιστα. Και γι' αυτό λόγο και κρίθηκε στις 10 και οφείλουμε να το λέμε. Ωραία. Όμως ο κύριος Χρήστου υποστηριζόταν και από τα τρία κόμματα και άλλα, από το Αγγέλ, το Δίκο και την ΕΔΕΚ και άλλα. Ο κύριος Χρήστου υπήρχε η εντύπωση προηγουμένως ότι θα είχε μια νίκη αντίστοιχη με τον κύριο Γιορκάκη στη Λευκοσία. Και αυτά διαψεύστηκαν, διότι υπάρχει ένα όριο. Ο κόσμος θέλει όρια. Δεν σημαίνει ουδής αναντικατάστατος και ουδής μπορεί να μένει εκεί επάπειρο. Κύριε Σοφοκλή, σας ευχαριστώ. Κύριε Γεωργίου, μόλις ολοκληρώσετε θα δούμε και κάποια tweets του Προέδρου της Δημοκρατίας για τις εκλογές. Εσείς πώς θα είδατε τα πράγματα? Είπε ο κύριος Σοφοκλός ότι κρίνονται και τα κόμματα για τις επιλογές τους. Στο ΑΚΕΛ αυτές οι επιλογές πιστεύετε ότι είχαν επιτυχία ή όχι? Είδαμε, το αναφέρθηκε ότι είχατε συνεργαστεί και με το Δίκο και την ΕΔΕΚ σε μεγάλους δήμους όπου δυστυχώς δεν πέρασαν ο δικός σας υποψήφιος. Και τι σημαίνει αυτό? Εκείνος που δεν δικαιώθηκε ξανά, δυστυχώς, είναι η συμμετοχική δημοκρατία και η πολιτική έτσι όπως θα τη θέλαμε. Πράγμα για το οποίο ευθύνονται, συγχωρείτε όλοι, ευθυνόμαστε και εμείς
ως κόμματα, ως θεσμοί, ως κοινοβούλιο, με τα διάφορα έτσι ή αγιώς, που κάνουμε ή που δεν κάνουμε. Κάθε φορά όμως έχουμε αποχή και κάθε φορά είναι κάτι που σας προβληματίζει. Δεν βλέπουμε κάτι να αλλάζει όμως, για να αλλάξει και η αποχή. Θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Θα πρέπει να υιοθετηθούν πιο δημοκρατικές διαδικασίες, διαφάνεια, εντιμότητα, να αφουγκραζόμαστε καλύτερα τον κόσμο, ο διάλογος να είναι ουσιαστικός και όχι ένας μονόδρομος. Και αυτά θα πρέπει να τα δρομολογήσουμε και αποτελεί συλλογική ευθύνη. Εάν επιδείξουμε εμείς έναν πολιτικό πολιτισμό, μια ευγένεια στον τρόπο με τον οποίο συνδιαλεγόμαστε και καταθέτουμε προτάσεις πολιτικές, νομίζω αυτό θα βοηθήσει. Ευθύνη όμως, επειδή στην ίδια θέση καθόμουν και ψέας με τον κύριο Σοκλέους, και θέλω να το επαναλάβω. Έχει δει και νέμα για να αποκτηθεί το δικαίωμα της ψήφου. Έτσι. Υπόθηκε και από τους αρχαιοέλληνες δια του επιταφείου από τον Περικλή. Ότι ο πολίτης που δεν μετέχει, ο αμέτωχος πολίτης, δεν θα πω το είναι άχρηστος, είναι βαρετόν, το είπε ένα γιος, δεν είναι χρήσιμος. Έτσι. Προσέξτε, υπάρχει ευθύνη και ατομική στον κάθε πολίτη. Διότι, ναι, υπήρξαν πολλά κακά, στραβά, ανάποδα, διαπλοκές, απογοήτευση από τις συμπεριφορές κάποιων, αλλά προς Θεού. Δεν είναι όλοι κλέφτες, δεν είναι όλοι οι πολιτικοί απατεώνες, δεν είναι όλοι ανάξιοι της εμπιστοσύνης. Και επιπλέον, επειδή μιλάμε για μια διαδικασία η οποία είναι αυθεντικά ενσωματώνει την άμεση δημοκρατία. Μιλάμε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πόλη, με το χωριό, με την γειτονιά. Αφού έχω το δικαίωμα μου να, έχω το δικαίωμα να συμμετάσχω ή να μην συμμετάσχω, επέλεξα να μην συμμετάσχω. Επέλεξε να μην συμμετάσχει, αλλά με τη μη συμμετοχή του επέτρεψε σε αυτούς που συμμετείχαν να εκλέξουν κάποιους. Δηλαδή και η αποχή του είναι ψήφος υπέρ κάποιον. Εκλέγει πάλι. Είτε πάει είτε δεν πάει. Νομίζω ότι είναι άρα το πρόβλημα του ότι όποιος εκλεγεί, εμένα το ίδιο μου κάνει. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι υπήρξαν δημαρχίες και δημοτικά συμβούλια που παρήξαν έργο, υπήρξαν και άλλα τα οποία ενεπλάγηκαν σε πράγματα ακατονόμαστα. Άρα έχουμε την υποχρέωση, ο κάθε πολίτης, και δεν το λέω δασκαλίστικα. Το λέω να σας πω κάτι χτες. Ναι, δεν είσαστε ευχαριστημένος, γιατί φάνηκε ότι ο χτες, κόσμος έδειξε. Μιλώντας και με κάποιους οι οποίοι προέρχονταν από άλλους πολιτικούς χώρους, που έλεγαν αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν θα πάω. Παρόλο που θα προτιμούσα να πάει για να ψηφίσει τους υποψήφιους του Αγγέλ. Εγώ του έλεγα, όχι να πας. Και να ψηφίσεις ό,τι θέλεις. Ξέρετε τι σημασία έχει να ξεκινήσεις από το σπίτι και να πας στην κάλπη. Τεράστια. Διότι ακόμα και αυτή η μικρή διαδρομή σε βάζει σε έναν προβληματισμό. Ακούστε, εμείς γενικά, θέμα των Δημοτικών Συμβουλών που δεν είναι πολύ η ψήφη, ναι, η ψήφος του ενός είναι πολύ μεγάλη. Γενικά λέμε το εξής. Και τον Δημάρχο, από ό,τι είδαμε. Είδαμε και λέμε σώμα με 9 ψήφους. Δηλαδή ο ένας ψήφος ήταν εξαιρετικά σημαντικός. Αυτό που λέει, εντάξει, η δικιά μου η ψήφος θα κάνει τη διαφορά. Ναι, γενικά λέμε το εξής, για να πάρουμε τον λόγο και οι φίλοι εδώ. Απόλυτα συμπεράσματα δεν μπορούν να βγουν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά απόλυτα πολιτικά συμπεράσματα. Σε ό,τι αφορά στους δημάρχους. Οι αφετηρίες και τα κριτήρια της ψήφου είναι πολυπίκυλα και πολυσχηδή. Ξεκινούν από την προσωπικότητα του, πάνε στο έργο που επαρήξε αν ήταν και ο παγκιός, στην ελπίδα και την προσδοκία που δημιουργεί ο νέος, αν έχει κλείσει τον κύκλο του, αν είναι αυτό που είπε ο Μιχάλης, συντηρητική σε εισαγωγικά επιλογή ή ανανεωτική επιλογή. Έχει να κάνει η συμπεριφορά του κόσμου και με ατομικά χαρακτηριστικά του ιδίου, δηλαδή τι πίκρα κουβαλεί, πόσο τον έχει επηρεάσει η κοινωνικο-οικονομική συγκυρία στις μέρες μας, αν ψηφίζει θετικά ή εκδικητικά, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Όμως γενικά εμείς λέμε το εξής. Εισπράττοντας και μια πίκρα από τους φίλους και τους ψηφοφόρους μας σε διαφορά στις βουλευτικές επιλογές. Στα προβλήματα τα οποία έχουμε ομολογήσει ότι αντιμετωπίζουμε. Ναι. Πήγαμε στον κόσμο. Ήταν μια διαδρομή και μια περίοδος τρίμηνη, τετράμηνη. Παρόλο που λεγόταν θα γίνουν, δεν θα γίνουν εκλογές, και είναι γι' αυτός ένας λόγος της ψηλής αποχής του 37%. Νιώθουμε ότι αφού μοιραστήκαμε, ακούσαμε, υιοθετήσαμε επιλογές της τοπικής κοινωνίας, ανανεώσαμε αυτήν την προσπάθεια και βάλαμε νέους ανθρώπους ως υποψήφιους,
Μάλιστα. Άρα... Ακόμα και ο κύριος Σταυρινίδης, ο οποίος έχασε βέβαια, πήγε στο 30%. Είχε πρόταση συγκεκριμένη όμως, να καταθέσει. Όπως δεν ήθελε τον κύριο Γιωρκάτσου, ήταν ο δεύτερος υποψήφιος. Είναι λογικό. Και αλλού όμως, όπως στη Λάρνακα, όπως στο Μόρφου, όπως στον Άγιον Αθανάσιο, όπως στο Γέρι, όπως στο Τσέρι, όπως στην Κερμασόγια, δεν ξέρω να ξεχνώ κάποιον. Ναι. Εκεί διεκδίκησαν άνθρωποι που προέρχονταν από το χώρο της αριστεράς, κλείνω, και κέρδισαν τις εκλογές. Είναι νέοι άνθρωποι, θεαρελπείς, άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν την αισιοδοξία ότι μπορούν να φέρουν κάτι διαφορετικό. Θα περιμένουμε δεν, να το δεν, δεν ενθουσιαζόμαστε. Λέμε όμως ότι μετά από μια δύσκολη περίοδο 6-7 χρόνων που είχαμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες μας, παίρνουμε έναν άσα. Μάλιστα. Και είμαστε σε μια αφεντηρία ανάκαμψης. Ωραία. Πάμε να δούμε τα tweets του Προέδρου πριν έρθω κοντά σας, κύριε Λονίδου. Είναι 3 tweets. Ουσιαστικά συγχαίρει όσους εξελέγησαν με το πρώτο tweet. Ως δήμαρχοι, είτε ως κοινοτάρχες, είτε ως μέλη των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων. Πάμε να δούμε και το δεύτερο, μόλις είμαστε έτοιμοι, όπου ουσιαστικά καλεί τους εκλεγέντες δημάρχους ή κοινοτάρχες να συνεργαστούν με την κυβέρνηση, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη από τους πολίτες μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και το τρίτο, όπου ευχαριστεί θερμά τις κρατικές υπηρεσίες για την άψογη διεξαγωγή των εκλογών και που έφεραν εις πέρας την αποστολή τους κατά τον καλύτερο τρόπο. Τα κατάφερα και το διάβασα. Λοιπόν, αυτά είναι τα 3 tweets του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ταυτίσει όλο αυτό το θέμα των δημοτικών εκλογών και με την τοπική αυτό μεταρρύθμιση. Θα έρθω κοντά σας όμως. Το θέμα της αποχής είναι ταυτισμένο με την μεταρρύθμιση γενικά. Θα έρθω να πάω στον κύριο Λεωνίδου. Ναι. Έτσι, πρώτα απ' όλα να μου επιτρέψετε να συγχαρώ τους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, κοινοτάρχες, σχολικούς εφόρους και κοινοτικούς συμβούλους για την επιτυχία τους. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι λειτουργήσε η δημοκρατία χωρίς προβλήματα, χωρίς ιδιαίτερα ζητήματα. Όμως το κυρίαρχο στοιχείο ήταν η συμμετοχή που όντως διαπιστώνουμε και εμείς ότι επιβεβαιώθηκαν και οι προβλέψεις, αλλά δυστυχώς και η συνέχεια και των βουλευτικών και των περασμένων δημοτικών εκλογών για μη συμμετοχή. Ναι. Εμείς, αυτό που λέμε, γιατί υπάρχει μη συμμετοχή, δεν είναι γιατί υπάρχει αδιαφορία από τον κόσμο. Έτσι μια καλή μέρα ξύπνησαν οι Κύπροι και είπα δεν πάμε να ψηφίσουμε γιατί δεν μας αρέσει το Α ή το Β. Είναι ένα ζήτημα που ξεκινά πρώτα απ' όλα από την πολιτική παιδεία. Το είχαμε κουβεντιάσει χθες και με τον Παύλο τον Μιλωνά σε μια άλλη συνέντευξη που νομίζω και με τον Γιώργο θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε στα θέματα παιδείας, στην Επιτροπή Παιδείας, τώρα που συζητάμε και τους κανονισμούς, ότι θα πρέπει να επιβληθεί, και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης, το θέμα να επιβληθεί, η πολιτική αγωγή ως κυρίαρχο μάθημα πλέον στα σχολεία μας και να διδάσκεται από αυτούς που πρέπει να διδάσκεται. Με όλο τον σεβασμό προς όλους εκείνους οι οποίοι διδάσκουν σήμερα το συγκεκριμένο μάθημα. Πάντως, βέβαια, δεν είναι οι τοπικές εκλογές τραβάνε το ενδιαφέρον και νέων ανθρώπων, γιατί βλέπουμε όλους οι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν μικρής ηλικίας. Ήταν νεαροί. Στη Λόφου είχαμε και έχουμε και ένα φοιτητή. Ένα φίλο φοιτητή, της Κομωτινής φοιτητή. Μπράβο. Και μάλιστα, το οποίο συγχαίρω πραγματικά γιατί το γνώρισα. Ενώ έχει ακόμα ένα έτος, θα συνεχίσει τα μαθήματά του με το πρόγραμμα Εράσμους στην Κύπρο. Έτσι. Λοιπόν, πέραν εμάς όμως η θέση μας... Σας είδα, κύριε Λεωνίδου, ήσασταν στο πλευρό του κυρίου Χρήστου στη Λεμεσό. Εκεί παίχτηκε το μεγαλύτερο θρίλερ. Δεν ξέρω αν το περιμένατε. Πραγματικά, δεν ξέρω τι συνέβη. Όχι, για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Ναι. Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν το περίμενα. Είχα βέβαια μια έγνοια τις τελευταίες μέρες, γιατί είχα διαπιστώσει έτσι κάποιες αδυναμίες, κάποια μικροζητήματα. Αλλά φαίνεται, εντάξει, σεβαστό το αποτέλεσμα και συγχαρητήρια στο φίλο Νίκο Νικολαίδη. Πώς το ζήσατε εσείς εκεί, γιατί εμείς το ναι, πραγματικά το ο Ανδρέας ο Χρήστου το αντιμετώπισε με πολύ θάρρος και με αξιοπρέπεια την ήττα. Την ήττα σε εισαγωγικά, γιατί θεωρώ ότι δεν ήταν ήττα, γιατί 9 ψήφοι δεν είναι η συντέλεια του κόσμου. Όμως το αποτέλεσμα έκλεινε προς την άλλη πλευρά. Ναι, και λέω, πραγματικά ένιωσα σαν άνθρωπος εκεί, πως ένιωθεν εκείνος ο συγκεκριμένος υποψήφιος, γι' αυτό στεναχωρέθηκα και εγώ. Όμως θεωρώ ότι πήγε πάρα πολύ καλά και η συνεργασία, γιατί ο στόχος ήταν να συνεχιστεί το έργο το οποίο είχε ξεκινήσει
Ο Ανδρέας Χρήστου ήταν ένας πετυχημένος δήμαρχος, δεν έχει κανέναν που αμφισβητεί αυτό το γεγονός. Και σήμερα είμαι βέβαιος ότι και οι αντίπαλοι του θα λένε τα θετικά έργα. Σε μεγάλους δήμους, όπως συνεργαστήκατε και με το ΑΚΕΛ και με την ΕΔΕΚ. Εμείς συνεργαστήκαμε και με το Συναγερμό, έτσι για να ακριβολογούμε. Ναι. Στην Λευκοσία μιλάτε, κύριε Λεωνίου. Όχι, και στο Δήμο Μέσα Γειτονιάς. Ο Δώρος Αντωνίου είχε ψηφιστεί και από το Συναγερμό. Επομένως, για μας ήταν ακριβώς το μήνυμα των τοπικών κοινών. Στους περισσότερους δήμους όμως ήσασταν, κυρίως με την ΕΔΕΚ, αλλά και με τα λόγος... στους μεγάλους δήμους που είχαμε αυτή την τριμερή συνεργασία. Μάλιστα. Στην Πάφο, στην Λεμεσό, στην Αμόχωστο. Ναι, αλλά βλέπετε στην Αμόχωστο οι ψήφοι δεν ήταν και τόσο, ήταν οριακοί. Άρα είμαστε δεν μπορούμε. Και οι τρεις μας, κύριε Λεωνίδη. Δεν έχει σημασία αν είμαστε οι τρεις και εσείς στη Λεμεσό είσαστε πέντε και εμείς τρεις. Έτσι και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ποιοι πέντε δηλαδή, και τώρα, δηλαδή τώρα δεν έχει σημασία η δύναμη, σημασία έχει και ο φορέας. Ο οποίος έχει και η δύναμη, διότι και περίπου η δύναμη ήταν ισό. Δηλαδή άμα μετρήσουμε τα κομματικά, ήταν στα ίδια. Δηλαδή η προσωπική παρέμβαση του Ανδρέα Χρήστου, η επιτυχία του αν θέλετε του έργου του, ήταν εκείνο που του έδινε το προβάδισμα δημοσκοπικά. Όμως, εντάξει, φαίνεται ότι λειτουργήσαν. Άλλος πως οι ψηφοφόροι, σεβαστό. Ο τρόπος που λειτουργήσαν οι ψηφοφόροι, σας ικανοποιεί? Όχι. Να το πάρουμε πανκύπρια. Εγώ θέλω να πω ότι έχει ευθύνη ο ψηφοφόρος και συμφωνώ με τους συναδέλφους που έχουμε μιλήσει προηγουμένως για το θέμα της μη συμμετοχής. Όμως θα πρέπει να επισημάνουμε πού οφείλεται αυτή η μη συμμετοχή. Για μας είναι καθαρό. Ή έχουν τελειώσει τα προβλήματα ή έχουν λειτουργήσει οι θεσμοί τόσο άψογα που να επαναεμπιστευτούν οι πολίτες τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα και τις διαδικασίες. Εγώ λέω όχι. Δηλαδή δεν καταφέραμε και δεν κατάφερε δυστυχώς και η κυβέρνηση να αποτρέψει ή να βάλει ένα φραγμό και ένα όριο σε αυτή ακριβώς την εμπιστοσύνη να επαναεμπιστευτεί ο πολίτης το χαμένο κύρος των θεσμών. Ακόμα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Πολλές υποσχέσεις και μετά δεν βλέπει τίποτα. Ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που τελικά καταλήγει στον ναι, δεύτερο. Είναι ακριβώς και αυτή η εμπιστοσύνη. Αλλά ας υποθέσουμε τώρα το κάθε σπίτι. Μην ξεχνάτε ότι έχει ένα άνεργο. Κάθε σπίτι έχει ενδεχομένως προβλήματα οικονομικά. Η οικονομική κρίση δεν έχει περάσει. Τα ζητήματα τα εσωτερικά δεν έχουν λυθεί. Επομένως. Αυτά δημιουργούν μια αναπαξίωση, μια αφιβολία, μια απογοήτευση του κόσμου, την οποία πρέπει να σεβαστούμε και να δούμε ο κάθε φορέας, ο κάθε θεσμός, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, η Βουλή ξεχωριστά, η κυβέρνηση, τα Υπουργεία, όλοι οι θεσμοί, τα δικαστήρια, ο κάθε θεσμός και κυρίως και τα πολιτικά κόμματα. Εγώ και κλείνω με αυτό, γιατί δίνομαι την εντύπωση ότι όταν χάνουμε ή... Όταν δεν πάμε καλά σε κάτι, τα κόμματα δεν είχαν ανάμειξη. Όχι, να είμαστε ειλικρινείς με τον λαό και να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Δεν είναι ντροπή τα κόμματα να ασχολούνται, γιατί αυτή είναι και η λειτουργία της δημοκρατίας. Εδώ, σε αυτή τη δημοκρατία υπάρχει η κομματική δημοκρατία, η οποία πρέπει να λειτουργήσει και γιατί όχι να έχει θέσεις και απόψεις και στα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αύριο στη Βουλή δεν είναι τα κόμματα που θα κάνουν τη μεταρρύθμιση, αν θα προχωρήσει αυτή η περιβόητη μεταρρύθμιση. Δεν είμαστε εμείς εκπροσωπώντας. Γιατί δηλαδή είναι ντροπή και πανάκια. Να μην είναι 100% εξαρτημένα από τα κόμματα. Όχι, δεν λέω να είναι εξαρτημένοι, αλλά δεν πάβει τα κόμματα να έχουν τις θέσεις τους και τις απόψεις. Κύριε Παναγιώτου, με την ΕΔΕΚ τι έγινε, ειδικά στον Δήμο της Λεμεσού, δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνετε εσείς το αποτέλεσμα. Θα μπορούσατε να έχετε ένα δικό σας καθαρά δήμαρχο και τελικά αποτύχατε. Δεν αποτύχαμε. Ο πρόεδρος σας έκανε θέμα λόγω για προσπάθεια υπόσκαψης του κόμματος. Να σας πω, καταρχήν θέλω και εγώ να ξεκινήσω και να πω... Μια προσπάθεια υπόσκαψης του ΕΔΕΚ στην Λεμεσό που δεν επετεύχθη. Φαντάζομαι να μου επιτρέπετε να απαντήσει η κυρία Παναγιώτη. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να συγχαρώ όλους όσους έχουν εκλεγεί, να συγχαρώ όλους όσους εργάζονταν χθες για την έτσι δύναμη και υπευθυνότητα την οποία έχουν επιδείξει. Είναι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι σαφές ότι τον πρώτο λόγο τον έχουν οι πολίτες, τον έχουν οι δημότες. Τώρα η παρουσία των κομμάτων σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι σαφές ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αν θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο εγώ διαβάζω την επιλογή των κομμάτων, ξεκινά από τα κάτω προς τα πάνω, αφουγκράζοντας
τις προτάσεις των τοπικών επιτροπών, οι οποίες ακολούθως καταρτίστηκαν, μετατράπηκαν σε έναν ψηφοδέλτιο, το οποίο είχε και κάποια κομματική χρειά, πόσο αλλιώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, εξάλλου σε μια κομματική διαδικασία. Όσον αφορά την αποχή, γιατί και αυτό και μετά θα επανέλθω και στα θέματα τα οποία έχετε θέσει, η αποχή το λέμε κάθε φορά που έχει εκλογές, ότι πρέπει να μας προβληματίσει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι εμπράχτως τι κάνουμε. Η αποχή δεν είναι κυπριακής ιδιοκτησίας, δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε πρώτη φορά στην Κύπρο. Εμείς τη συναντήσαμε πρώτη φορά το 2004, όταν είχαμε 600% αύξηση της αποχής και ήταν τρομακτικό το αποτέλεσμα. Το θέμα με την αποχή είναι οι διάφοροι και διαφορετικοί λόγοι. Διότι δεν είναι ένας ο λόγος για τον οποίο κάποιος δεν πάει στην κάλπη. Κάποιος είναι γιατί πολύ απλά αδιαφορεί. Κάποιος γιατί αισθάνεται απαξίωση. Υπάρχει όμως και μια μερίδα πολιτών, και αυτό το έδειξε και η μελέτη που είχε κάνει πρόσφατα και ο Οργανισμός Νεολαίας, αν θέλετε, που έδειξε ότι μια μεγάλη μερίδα πολιτών δεν πηγαίνει στην κάλπη διότι αισθάνεται ότι η ψήφος του δεν αλλάζει κάτι. Μάλιστα. Και αυτό εμένα προσωπικά, σαν νέο άνθρωπο, με έχει προβληματίσει και με έχει αγγίξει, γιατί το αντιλαμβάνομαι και το ακούω στις καθημερινά στις συζητήσεις. Και είναι, είναι μία από τις δύο προκλήσεις αυτές που καλείται τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσει. Η πρώτη είναι σαφέστατα η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Και η δεύτερη είναι το πώς η τοπική αυτοδιοίκηση εμπράχτως θα συμβάλλει στη μείωση των προβλημάτων των πολιτών σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο, τα οποία έχουν προκύψει λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Άρα όλοι συμφωνείτε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, η μεταρρύθμιση είναι κάτι που πρέπει άμεσα σαφέστατα, να προωθεί. Αλλά να είναι μεταρρύθμιση, έτσι. Να είναι μια μεριξική αλλαγή. Να καταλήξετε κάπου. Εμείς αυτό θέλουμε όσον αφορά την μεταρρύθμιση. Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε. Όσον αφορά την υπόσχεση στο Δήμο, στη Λεμεσό, το είδατε όντως ως κόμμα αυτό? Όντως υπήρχε συγκεκριμένη κινητοποίηση και ενέργειες από συγκεκριμένα άτομα, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν κατά του κόμματος. Υπήρχαν άτομα μέλη τα οποία αποφάσισαν να εντάξουν μέλη του κόμματος σε ψηφοδέλτια προερχόμενα από διαφορετικούς εκλογικούς χώρους, από διαφορετικά κόμματα, για να προκαλέσουν τα διάφορα προβλήματα που προσπάθησαν να προκαλέσουν στην ΕΔΕΚ. Όμως, να σας πω, στο τέλος της μέρας αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλα αυτά τα οποία προσπάθησαν κάποιοι και ενδεχομένως να προσπαθούν και στο μέλλον να ξαναπροσπαθήσουν να τα κάνουν, δεν είχε οποιοδήποτε αποτέλεσμα, αντικειμενικό αποτέλεσμα, αριθμητικό αποτέλεσμα στο τέλος της μέρας, διότι η ΕΔΕΚ. Είμαστε ικανοποιημένοι. Βεβαίως και είμαστε ικανοποιημένοι και θα σας απαντήσω και με ποσοτικά δεδομένα. Όταν στις βουλευτικές εκλογές ήμασταν 7ο κόμμα στη Λεμεσό και σήμερα είμαστε 4ο κόμμα, πώς να μην μπορούμε να είμαστε είναι ικανοποιημένοι? Πώς μπορείτε να λέτε, και μόλις σας ανεδέκω, ότι στην Λεμεσό είσαστε 4ο κόμμα με βάση τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε δει όλοι χθες? Και δεύτερο, εμείς είχαμε αυτό, γιατί είπαμε είναι και η σωστή επιλογή. Μπορεί να επιλέξεις τον σωστό υποψήφιο που βλέπεις ότι έχει πέρασει τον κόσμο, είναι ένα πρόσωπο το οποίο χαίρει εκτίμησης, και άρα να πέσεις μέσα. Δεν σημαίνει όμως ότι εκεί αυξάνεται η δύναμη της. Γι' αυτό είπα ότι οι επιλογές ξεκινούν από τα κάτω προς τα πάνω. Αφού κραζόμενοι τις προτάσεις που έχουν κάνει οι τοπικές επιτροπές, καταρτίστηκαν τα ψηφοδέλτια και υπήρχαν 4 βασικά κριτήρια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε την δύναμη των κομμάτων. Δύναμη των κομμάτων σε κάθε περιοχή. Είναι και ποσοτική, και ποιοτική η ανάγνωση. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα κάθε κόμμα το βάζει τους στόχους του πριν πάει στις εκλογές. Αυτό μπορεί. Κύριε Λεωνίδου, μπορεί να φανεί η κομματική δύναμη από τα κομματικά ψηφοδέλτια των Δημοτικών Συμβούλων και Σχολικών Εφόρων. Εμείς στη Λεμεσό είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί έχουμε πάρει περίπου το ίδιο ποσοστό που είχαμε και στις προηγούμενες, και μάλιστα έχουμε και αύξηση από τις βουλευτικές εκλογές 1,5% και πανκύπρια περίπου 1,5% αύξηση. Αλλά δεν το αξιοποιούμε, δεν το χρησιμοποιούμε αυτό, και συμφωνώ ότι είναι οι τοπικές κοινωνίες που έδωσαν το παρόν τους αυτή τη στιγμή με τα προβλήματα, τις αποχές κλπ. Προχωράμε. Ωραία. Να κοιτάξουμε μπροστά και υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να διορθώσουμε. Επειδή μιλάμε όμως για ποσοτικά πλέον δεδομένα, διότι έχουμε τις εκλογές και υπάρχουν και τα ποσοστά. Οι στόχοι που είχαμε θέσει εμείς σε επίπεδο αριθμών, έτσι, ήταν να έχουμε 3 δημάρχους. Το έχουμε επιτύχει. Είχαμε 1 δημάρχο το 2011. Σήμερα έχουμε 3. Είχαμε θέσει σαν στόχο μας να είμαστε καθαρά της ΕΔΕΚ.
Ναι, ναι, ναι. Είναι καθαρά ναι, τσίτα. Ναι, ναι. Ναι. Αν μου επιτρέπετε να διορθώσω κάτι που είπε πριν ο κύριος Σουβουκλέος, όντως έχουμε 50% επιτυχία στην τριμερή με το ΑΚΕΛ, όμως στη συνεργασία με το ΔΥΚΟ, στους 15 δήμους, είναι 5 στους 11. 5 στους 14. Στους 11 ήταν. Στους 14 τους έχω έναν. Και εγώ τους έχω μετρήσει και μου βγαίνουν 11, εντάξει. Λοιπόν, και στη συνεργασία με το ΔΥΚΟ ήταν 11 στους 15. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Yes. Λοιπόν, ο δεύτερος μας στόχος ήταν να διατηρηθούμε στην τέταρτη θέση στα Δημοτικά Συμβούλια, το οποίο έχουμε επιτύχει. Και ο τρίτος ήταν σε αριθμό Δημοτικών Συμβούλων, διότι σήμερα έχουμε να κάνουμε με 8 κόμματα, ναι, ενώ στις προηγούμενες είχαμε με 5, ναι, και είχαμε 39 Δημοτικούς Συμβούλους. Σήμερα με 8 κόμματα έχουμε 37 Δημοτικούς Συμβούλους, που μάλιστα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Οι δύο κύριοι που δεν θα κάνουμε δεύτερο γύρο, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο για να πάμε στην ευθύνη. Τρεις προτάσεις, ναι, πολύ μικρές. Πρώτα, και κύρια, ήταν εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Να συγχαρούμε όσους έχουν εκλεγεί. Βέβαια. Και πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες για κανέναν της οικονομικής κρίσης και των δυσκολιών που υπήρξαν την προηγούμενη πενταετία. Οφείλουν να παράξουν έργο για να καλυτερεύσει η ζωή των πολιτών. Αυτή είναι η δουλειά των θα δούμε, γιατί πολλοί είναι και καταχρεωμένοι. Θα δούμε. Όλα αυτά τα χρέη τα παίρνουν και επόμενοι. Και άλλοι δεν είναι. Άρα άλλοι κάνουν άλλοι πολύ είναι καλύτερη, μάλιστα, διαχείριση. Σωστό. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά την αποχή, θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η ροοποίηση της αποχής. Αυτός που δεν θέλει να συμμετέχει, είναι επιλογή του να μην συμμετέχει. Δεν μπορεί να κρίνει μετά και δεν μπορεί να εξάρουμε αυτόν που δεν συμμετέχει έναντι της συντριπτικής πλειοψηφίας των 2/3 των Κυπρίων πολιτών, οι οποίοι συμμετέχουν. Mm-hmm. Και αυτούς πρέπει να τους ευχαριστήσουμε, διότι αυτοί είναι, να επικαλεστώ και εγώ τον Περικλή, κύριε Γεωργίου, αυτοί είναι χρήσιμοι πολίτες. Και μην θεωρεί κανένας, να πάρω και κάτι που είχαμε πει η κυρία Παναγιώτου. Είχαμε 7.000 υποψηφίους. Είχαμε 7.000 υποψηφίους. Και δεν είναι όλοι το ίδιο. Αν ήταν όλοι το ίδιο, δεν θα βλέπαμε στην Βενεζουέλα πριν αυτά που βλέπαμε με τον κόσμο να σφάζεται στους δρόμους για να καρβέλει ψωμί. Δεν θα βλέπαμε στην, μάλιστα, Ελλάδα αυτά που βλέπουμε, ναι, και υπάρχουν ένα σωρό παραδείγματα. Και Σοφοκλέος ολοκληρώσε. Το τρίτο, ναι, το τρίτο και τελειώνω, είναι ότι οι εκλογές εχθές είχαν και κομματικό χαρακτήρα, ειδικά στα θέματα των Δημοτικών Συμβούλων. Των Δημοτικών Συμβούλων, και στέλνουν μηνύματα. Και τα μηνύματα είναι σαφή. Και θετικά. Από χτες. Για τον, μάλιστα, Δημοκρατικό Συνέγερμο είναι πάρα πολύ θετικά. Μάλιστα. Και είναι μια πραγματικότητα ότι εκεί όπου συμπτύχθησαν συμμαχίες απλά για να μην εκλεγεί ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το είδαμε στην Πάφο, μάλιστα, το είδαμε στην Λεμεσό, ωραία, το είδαμε στην Αμόχωστο. Εκεί έχουν αποτύχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι πολύ μια μεγάλη πραγματικότητα. Κύριε Γεωργίου, έχετε και άλλη υποχρέωση, άρα θα με βοηθήσετε πολύ σύντομα αν θέλετε να πείτε κάτι. Μας άφησε μπίκραν η μη εκλογή του κυρίου Χρήστου, όπως και αυτό που συνέβηκε στο Στρόβολο, όπως αυτό που συνέβηκε και στην Αμόχωστο. Κρατούμε το θετικό ότι μπορέσαμε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Δύσκολη εφταετία. Να εκλέξουμε 10 δημάρχους και άλλους 4 σε συνεργασία με άλλα κόμματα. Σε τούτους, αλλά και στους δημοτικούς μας συμβούλους, αλλά και στους υπόλοιπους που έχουν εκλεγεί από άλλους κομματικούς χώρους. Λέμε αμέπος, αμέρκο. Δηλαδή, να περάσουμε από τα λόγια στα έργα, να υπάρξει η μεταρρύθμιση. Θα είναι οι φορείς που θα υλοποιήσουν την μεταρρύθμιση. Είναι δύσκολο έργο, κυρίως να ακούν, να αφουγκράζονται και να έχουν στην έγνοια τους τον πολίτη. Μάλιστα. Εμείς προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε, υποστηρίζοντας εκείνους που έχουμε εκλέξει, αλλά και στηρίζοντας εκείνους που δεν έχουμε εκλέξει για να επιτελέσουν αυτόν τον. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ολοκληρώσει, έτσι. Μπορώ να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. We'll be right back.